Καλησπέρα σας. Λίμπρο 107,4. Εδώ είμαστε. All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, καθώς χθες ήταν αργία και έτσι απουσιάζαμε και εμείς. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. Μην μου το καθυστέρεις έξω. Άστο να μπει μέσα μια φορά λίγο στην ώρα του. Δεν πειράζει. Μην μου το καθυστέρεις. Μια φορά λίγο στην ώρα του. Άστο να μπει μια φορά. Ο πρώην εργαζόμενος. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, παρά θα πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Μαλάκα, έτσι θα φύγω προετοιμασία. Ναι, έτσι. Με όλα τα θέματα που υπάρχουν στην κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα σε μια εβδομάδα που ξεκίνησε και έχει αρκετά ζητήματα. Πρώτες προπονήσεις, μεταγραφές, κληρώσεις, αφίξεις. Δεν τσέκανα, θα λείπω αύριο. Και τα λοιπά. Για να σε ενημερώσω. Εντάξει, δεν θα είμαι κάπου εκείνη την ώρα. Ποια, το πες στο 5 με 7. Ναι. Η πρώτη προπόνηση θα είναι κλειστή. Ναι, ωραία, δεν χρειάζεται να πει. Ο Ιντέγε όμως τι ώρα έρχεται. Ο Ιντέγε νομίζω θα έρθει. Κανόνισε. Σε 2-2,5 εκεί πέρα. Το βράδυ. Το πρωί, το μεσημέρι. Και άμα καθίσει, έχει καθυστέρηση, πρέπει να έχει ένα backup εδώ. Δεν νομίζω. Να χώσει ένα τσίψιο. Δεν νομίζω να έχει. Έχουμε του αγόρ. Ακουζέ. Λέω να έχει ένα backup εδώ. Έχουμε του αγόρ, λέει. Χώσιμο και του διευθυντή. Εκπληκτικό Παπαδόπουλο. Ωραία, μου αρέσει. Λοιπόν, μπράβο. Κάπου το μεσημεράκι θα έρθει. Μέσα στη μέρα θα πάρει σε ενημέρωση την ΠΑΕ για την άφηξή του. Θα βγει φωτογραφία. Γιατί και ο κόσμο, αν προλάβουμε αυτό που μπορεί να γίνεται αύριο στο αεροδρόμιο. Ναι. Με τον Ντουάρτε δεν βγήκαμε. Θα έχει πάντω αρκετό κόσμο αύριο στο αεροδρόμιο Μακεδονία στην άφηξη του Ιντέγε. Που έρχεται και αυτό να περάσει από εξετάσει, να υπογράψει. Να ξεκινήσει και προπονήσει σιγά σιγά. Αν δεν γυρίσει πίσω, ενδεχομένως να πάρει κάποια επιπλέον έτσι, προσωπικά του αντικείμενα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές. Και ελπίζουμε ότι πέρα του Νιγηριανού θα έχουμε και άλλες αφήξεις μέσα στην εβδομάδα που έχει ξεκινήσει από χθες. Γιατί εκκρεμούν τουλάχιστον άλλες 2 βασικές μεταγραφές από πλευρά Σάρι, του Extreme δηλαδή, όπου σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε αρκετά δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες από τη Γαλλία για τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Και του κεντρικού αμυντικού, όπου εξέλιξη στο θέμα του Rose δεν υπάρχει. Να εδώ πέρα θα μας πει ο Χρήσανθος τι γίνεται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και φυσικά και για τον βασικό κεντρικό αμυντικό που έχουν σκοπό να αποκτήσουν οι κυτρινόμαυροι εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Μετά από ένα τριήμερο που όλους έτσι μας χαλάρωσε λίγο, είναι η αλήθεια. Καλό ήταν το προηγούμενο διάστημα. Και από πλευρά Σάρι δεν είχε τίποτα, είναι η αλήθεια, τις προηγούμενες μέρες. Ενώ ελπίζαμε ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να υπάρξει κάποια εξέλιξη τουλάχιστον στο μεταγραφικό. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σε λίγη ώρα αναχωρεί και ο Θόδωρος Καρυπίδης για την Ελβετία και την Ιόν. Στο αεροπλάνο είναι. Στο αεροπλάνο είναι. Ωραία. Αφού πετάει 5 και 4. Άρα έχει ήδη αποδηγηθεί, εντάξει. Ανέβασε και μια φωτογραφία ωραία με βρεμουδάτο στα social media. Με τη βαλιτσούλα του. Ωραία βαλίτσα κιόλας έχει ο πρόεδρος. Τι είδες να έχει ο πρόεδρος. Τι θα έχει ο πρόεδρος τώρα, αυτό θα μου πει. Τσάντα σχολική. Βέβαια, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο άνθρωπος στον οποίο πρέπει ως εκπομπή να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του σήμερα, και δεν ακούει. Ποιος είναι αυτός? Ο Παντελής ο Ζουμπούλης. Σοβαρά! Σοβαρότα. Και μίλησα μαζί του και δεν του είπα. Πότε γιατί δεν μου τα έλεγε αυτό το πρωί? Τι ώρα? Δεν είχε γενέθλια το πρωί, ρε φίλε. Μετά το μεσημέρι τα είχε. Τι ώρα? Όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Τι είναι? Δεν μας τα λες αυτά όμως. Χρόνια του πολλά. Δεν θα πω πόσα γίνεται. Δεν χρειάζεται. Ξέρεις και αυτό? Βεβαίως. Νομίζω και εγώ το ξέρω. Αν και ο Παντελής Ζουμπούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή ζει με ποιότητα γενικότερα. Δεν είπα εάρισα να κοινώνει την πρόσληψη του. Πάει που περίπτωση. Πάει που περίπτωση. Τον έφαγε. Μπορεί να πάω σε άλλο πόστο, ρε φίλε. Τι? Μπορεί να πάω σε άλλο. Τρεις θα πληρώνουμε, τι λες ρε. Μπορεί να πάω σε άλλο. Άλλος σε πάρει εκεί. Τι, άλλος θα σε πάρει. Λοιπόν, επειδή ζει με ποιότητα λοιπόν, δεν φαίνεται και η ηλικία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Παντελή. Χρόνια του πολλά. Να τα εκατοστήσει. Θα πλησιάζουν και τα δικά σου σιγά σιγά. Τη μέρα που αλλάζει η κυβέρνηση. Ναι. Σωστό και αυτό. Κάνουμε barbecue, ρε. Θα είμαι στην Ολλανδία. Έλεγα με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο χθες που με είχε το απόγευμα στον αέρα. Προχθές βασικά.
ότι μια μέρα θα μαζέψω εγώ το λαμπαουτάξ. Εσύ. Ναι. Μετά τα σουτζουκάκια που τρώμε εκεί πέρα στο Ιμπερέ. Ρε Χρήστο, να θες. Το έχω πει εδώ και τόσα χρόνια. Ναι. Εκεί είναι, μπορείς να έρθεις όποτε θες. Θα με πάρεις ένα τηλέφωνο και θα μου πεις Νικό, έρχομαι. Έχω πάρει το τζιπ μου. Το μπορώ και τα παιδιά να πάρω. Πάρε τα, δεν έχω πρόβλημα. Τρώει πολύ ο Χριστάκος όμως, ξέρεις. Πάρε, δεν έχω πρόβλημα. Χριστάκος, τι. Μια χαρά, εκεί πέρα. Και άμα πασέτες και τέτοια φάει και Χριστάκος. Ο Χρήστος είσαι κοπαιδί, εκεί πέρα με τις τάπες του, εκεί πέρα με τους ποδοσφαιριστές. Να μην περιμένω 2-3 χρόνια να αρχίσει να τρώει Μαρία. Γιατί τώρα τι θα πάει το μωρό. Φέρ την τώρα, φέρ την και όταν αρχίσει να τρώει πολύ, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Μπορώ να φέρω και του Κόλκα πλέον τα παιδιά. Σωστό. Να ζήσει ο Σταύρος, έτσι. Είπες, ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου. Του Δημαρχείου. Δημαρχείου. Νομίζω δεν ανέβηκε σκαλιά, ήταν ευθεία τώρα. Είναι ευθεία, ναι, σωστά κάτω στο ισόγειο. Ναι. Ναι. Στο Δημαρχείο που έκτισε ο Παπαγιώργοπουλος παντρεύτηκε, να τα λέμε αυτά έτσι. Βεβαίως. 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 Τι είναι η ζωή. Τέλος πάντων. Ανέβηκε τα χιάσα πήγαινε πάλι. Υπομονή. Αφού ακόμα δεν είναι. Δεν έχει ακόμα. Γι' αυτό το είχε προγραμματίσει. Δημαρέλος δεν ήταν ο αντιδήμαρχος. Εντάξει. Το είχε προγραμματίσει και αυτό. Εντάξει. Ο Σταύρος, ο οποίος έγινε ο πρώτος γαμπρός που ακούει τον, όχι τον παπά, αυτό μου τελεί το γάμο, τον αντιδήμαρχο στην προκειμένη ναι. περίπτωση, να ρωτάει 5 φορές την ύφη. Σίγουρα. 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 5 φορές την ρώτησε. Δεν ξέρω γιατί. Μπήκε κι αυτός. Στο κλαμπ. Στο κλαμπ τον παντρεμένο που είστε. Να παίρνετε άλλη σειρά. Ναι. Εσύ τα νέα τα παιδιά. Καβαδίας, εσύ. Τα νέα παιδιά να παίρνετε σειρά για γάμο σιγά σιγά. Γιατί να χτυπήσει ξύλο, ρε. Για την ώρα μακριά. Με ναι. το οποίο ο Βασίλης που είναι 22 χρονών, να το καταλάβω. Εσύ τι το λες. 22 σε 15 πώς είσαι. Ναι. Τέσσερα. Σε έδωσε. Αδελφέ μου. Έχουμε... Ο Ασλαμάς, άλλος νέος κι αυτός. Θα περάσουμε τα 30 πρώτα και μετά. Εντάξει. Να τα καλά. Όποτε ναι. θέλετε. Έτσι πράγμα. Λοιπόν, πάμε στα πάμε στα, στα κεντρινόμαυρα. Καταρχήν, ζούμε όλοι σε ρυθμούς Ευρώπης. Είναι φυσιολογικό. Δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε έτσι επισταμένα ναι. στο πλαίσιο της εκπομπής τα του γηπέδου. Θα τα πούμε και αυτά λίγο αργότερα. Παρασκευή απόγευμα, προς βραδάκι έσκασε εκείνο το ζήτημα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Υπάρχουν τα μεταγραφικά. Ας πούμε, υπάρχει ένα νέο όνομα που κυκλοφορεί του Villanueva. Μισό από το και ξέρει κι άλλο. Α, ο Έμαν υπήρξε. Εμάν. Ή όχι Έμαν. Φαμπιάν Εμάν. Εμάν. Εμάν, ναι. 21 χρονών. Εμάν. Φαντάζομαι δεν θα είναι ο δεύτερος. Εντάξει. Τι θα είναι ο τρίτος. Θα έχουμε δεύτερο 21 χρονών πριν δηλαδή. Γιατί ρε φίλε. Okay, δεν σ' αρέσει ο 21 χρονών δεύτερος. Okay. Ο Αναγνωστόπουλος πόσο ήταν. Άλλη χρονιά η επόμενη λες. Άλλη χρονιά. Α, δω, εντάξει. Τέλος υπάρχει πάνω. Και άλλος λες. Με το συγκεκριμένο ο Άρης συμφώνησε για 2 χρόνια. Θα έρθει και αυτός ο Ανλίγκη λογικά μέσα επόμενες μέρες να υπογράψει το συμβόλαιό του. Και να ανακοινωθεί κιόλας. Έχει επιστρέψει στην ομάδα και ο Ντίνο Αρβανίτης. Άρα πλέον έχει τρεις ο τέρμα. Ναι, και το Κουέστα και άλλους δύο. Ναι. Και θα πάρεις κι άλλο. Θα πάρεις κι άλλο γιατί δεν υπάρχει συναγωνισμός τώρα του Κουέστα με τους άλλους δύο. Εντάξει, είναι λογικό. Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Δεν είχε νομίζω άλλο όμως ο Δοντζηρακό. Όχι, δεν προκύψει κάτι άλλο. Πραγματοποιήθηκε την κλήρωση. Η πρώτη κλήρωση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο. Μάλμε, Μπαλιμενά. Έχει όλα τα γκρουπ εδώ είναι. Ναι. Εδώ, να βλέπω αυτό εδώ πέρα και αν τρελαίνομαι τώρα εγώ. Μακεδόνια Σκόπιε. Ναι. Η ομάδα έτσι λέγεται όμως. Τι να κάνουμε. Εντάξει, εμείς. Δεν λέγεται Βόρεια Μακεδονία, Μακεδόνια λέγεται. Δεν την έβαλα Σκόπια. Έτσι λέγεται κανονικά. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά επίσημα αυτό είναι το όνομά της. Όταν πας και τα υπογράφεις. Σκέρτη, Φόλα. Ναι. Φόλα. Δεν φάμε μια φόλα. Διαφωνώ με ένα άρθρο του All About Aris σήμερα, χθες. Ποιο? Που έλεγε ότι θέλει ο Άρης να αποφύγει κάποιες συγκεκριμένες ομάδες που είναι από κάποια πρωταθλήματα. Διαχωρίζω τη θέση μου και λέω ότι κάποια ναι θέλει να τα αποφύγει, αλλά κάποια άλλα. Ναι. Όταν αυτό είναι ας πούμε, το πρωτάθλημα των νήσων Φερών. Εντάξει, τώρα θα πούμε σε δικασία να το πάμε και πιο συγκεκριμένα. Πώς δε φίλε. Θέλω να το αποφύγω γιατί φοβάμαι επειδή είναι σε φόρμα. Δεν θέλω να το αποφύγω αυτό. Ήταν άρθρο, ένα κομμάτι άρθρο. Ναι, με το συγκεκριμένο λέω. Ναι, τα παραπάνω δεν τα δίνουμε σημασία. Δεν θα τονίσω. Είπαμε το συγκεκριμένο διαφωνώ. Την παρουσίαση δεν τονίσει. Ωραία ήταν η παρουσίαση. Α, ευχαριστώ. Εγώ διαφωνώ με το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί μου αρέσει ξέρεις, να βλέπω τη λεπτομέρεια. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία, Χρήστο. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας αυτό. Είναι θέμα αξιολόγησης. Μάλιστα. Και η αξιολόγηση, επειδή βάζει σωστά μια παράμετρο. Ναι. Η παράμετρος είναι ότι τα έτοιμα πρωταθλήματα. Οι ομάδες που είναι έτοιμες. Δηλαδή δεν θέλω ομάδα τη Σουηδία. Μια δυναμικότητα. Θέλω τη Σκωτία. Δηλαδή. Μια δυναμικότητα που το γεγονό ότι είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημά του του ανεβάζει ένα 20% την απόδοσή του και την ίδια στιγμή σε ρίχνει σε ένα 20%. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται
Ναι. Μια ανισότητα. Βεβαίως. Όταν όμως η νήσι Φερόες είναι στο 5% δυναμικότητα και εσύ στο 80%, όσο και να ανέβει από την ετοιμότητα, δεν μπορεί να σου φτάσει. Άρα εκεί θα έπρεπε να. Ίσως να, να το περιορίσουμε λίγο το. Αποκλεισμό σοκ. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Αποκλεισμού σοκ να λένε στην Σαραγώσα και στην Ατλέτικο. Ναι. Όχι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα δεν φαντάζομαι θα σας διαβάσουμε όλα αυτά. Όχι, αλλά δεν ξέρω. Ένα από αυτά τα ζευγάρια θα πέσει στον Άρη. Ποιο, πες τα. Ανέβα. Δεν έχει τέτοιο. Ανέβα. Δεν έχει εξειδίκευση. Ανέβα. Νομίζω ότι το βράδυ. Θυμάμαι τις ομάδες, ας πούμε. Νομίζω ότι το βράδυ. Δεν είναι όλοι γι' αυτό. Νομίζω ότι το βράδυ θα βγει πιθανοί αντίπαλοι. Θα βγουν πιθανοί αντίπαλοι. Ναι. Δεν είμαι βέβαιος αν βγαίνει το βράδυ ή αν βγαίνει αύριο στις 10 αυτό το πρωί. Το ζευγάρι είναι πιθανοί αντίπαλοι, νομίζω. Γιατί τα έχει. Τους είναι, ναι. Αυτό. Ναι, αυτή είναι. Γιατί. Είναι. Γιατί είναι αυτή και δεν είναι άλλη. Πού τους γράφει αυτούς. Γιατί κάποιοι είναι στους. Βασικά. Κάποιες ομάδες από τον πρώτο προγραμματικό τις αποφεύγεις. Ναι. Θα πάνε στους χειρούς μαζί σου. Αυτό σου λέω. Ναι. Ότι αύριο. Νομίζω ή σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. 10 το πρωί. Θα βγουν οι. 6 πιθανή, δεν θα είναι 6, θα είναι τα 6 πιθανά ζευγάρια, ναι, από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος. Ή μπορεί να σου πει ότι ο αντίπαλος του Άρη θα προκύψει από τον πρώτο όμιλο. Γιατί εδώ είναι πόσα 9 γκρουπ είναι. Ναι. Να σου πει θα προκύψει από τον πρώτο γκρουπ. Ναι. Ο αντίπαλος του Άρη μπορεί να προκύψει από τον πέμπτο γκρουπ. Μπορεί να σου πει ότι είναι από το πρώτο γκρουπ το ζευγάρι που είπες. Από το δεύτερο γκρουπ το τάδε ζευγάρι και από το τρίτο γκρουπ το τάδε ζευγάρι. Άρα αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη. Θα ήταν σίγουρο αυτό αν ήταν μεμονωμένες οι ομάδες και δεν υπήρχαν ζευγάρια. Αλλά τώρα εντάξει είναι λίγο. Ναι. Περίεργο, έχουμε λείψει και εμείς αρκετά χρόνια, οπότε δεν είμαστε εξοικειωμένοι ακριβώς με το σύστημα, γιατί ξέρετε αυτά αλλάζουν χρόνο με το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση και μόνο που μπήκαμε στη διαδικασία αυτή και μόνο που ο πρόεδρος της ομάδος κατευθύνεται για την Νιόν. Ναι. Από εκεί που κατευθυνόταν στα γήπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής πριν κάτι χρόνια. Σωστά. Τώρα τι είναι αυτό. Αυτή είναι η Crusaders. Τι είναι αυτή, από την Νιγηρία. Δεν είναι η Νιγηρία αυτή. Νιρ. Τι είναι το Νιρ. Βόρειος Ιρλανδία. Ω, Northern Ireland. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο, Νίκο. Και αυτή η Β36 από το μου φαίνεται. Αυτή ότι είναι. Φερόε. Αυτούς θέλω. Νομίζω είναι αυτή. Μπορούν να πρόβει αυτό. Ροσβάν. Εδώ αυτοί είναι που έχουν κλέψει το όνομα από τη Ρόζεμπορκ. Όχι. Ροζόμπεροκ. Σλοβακία, Ρουζόμπεροκ. Ρουζόμπεροκ. Λεύσκη Σόφια. Δεν θέλω Λεύσκη Σόφια. Προφανώς όμως θα είμαστε στο ίδιο τέτοιο. Ολύμπια Λιουμπιάννα. Στα ίδια γκρουπ θα είμαστε με αυτούς. Δυναμό Τυφλίδας. Θα διαβάσουμε τους πιθανούς αντιπάλους τώρα. Όχι. Τι? Διαβάσουμε τους πιθανούς αντιπάλους. Όλους αυτούς, όχι. Βασικά δεν είναι και όλοι από αυτούς, εντάξει. Θα πούμε στην UEFA σε λίγο να δούμε αν μας ενδιαφέρει, ναι, κάτι απευθείας στον Άρη. Εν τω μεταξύ τώρα βλέπω αυτό με τον Πλατινί και γελάω. Βλέπω όλα τα. Το συλλάβανε. Ναι, συλλάβα τον Πλατινί και άρα όποιος έχει συναντηθεί με τον Πλατινί, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της UEFA και ερχόταν στην Ελλάδα. Βεβαίως. Και συνάντησε τον πρωθυπουργό, τον Μαρινάκη, τον έναν, τον άλλον ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα κάνουμε ένα τέτοιο, ένα στήλο ότι. Άρα αφού συναντήθηκες με τον Πλατινί, είσαι και λαμόγιο. Βέβαια, ο Πλατινί πήγε και σε ένα. Δεν το έχω δει σε κανένα site εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Πήγε στην Τούμπα. Και πάει βεβαίως. Επίσημος προσκεκλημένος του Θοδωρή. Έτσι. Την φωτογραφία με τον Θοδωρή, αν τη βάλω εγώ, δεν πειράζει. Γιατί βλέπω, έχετε βάλει με το Μητσοτάκι, αυτό βέβαια το είπε. Ναι. Είπε ο πρόεδρος αυτό το πράγμα. Ποιο? Ο πρόεδρος. Τι είναι, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν και το πει με έναν τρόπο. Έτσι τον λένε, φίλε, ο πρόεδρος. Πρόσκειο. Θα μιλήσω με Μητσοτάκη να πει κάτι για Ιβάν. Δεν θέλουμε να πει για Καρυπίδη τίποτα. Να πει κάτι για Ιβάν. Γιατί είπε πριν από ένα μήνα. Εντάξει, δες όμως τώρα. Τον ξεφωνίζουνε. Είπε ότι είναι και Λίβερπουλ όμως. Το πήρε το κύπελλο. Πήρε, αλήθεια είναι. Το καλό δεν το αναδεικνύουμε. Έτσι. Σαν το χωρίσαν το σύντομα. Ίνδαλμά μου λέει ο Πλατινί. Και ένα μήνα μετά χειροπέδες. Η Λίβερπουλ τον πήρε το Champions League. Το πήρε. Αλλά. Τέλος πάντων. Βλέπω και blog, ότι ο Πάοκ πάει να πάρει το φραγιά προπονητή, τον οποίο κοροϊδεύατε όταν τέθηκε υπόψη του Άρη, δεν τα λέτε όμως. Και είπα Παπαθεοδόρου στην ΑΕΚ. Μπλοκ βλέπω πιο κάτω. Έχει και μπλοκ, ναι. Σύντομο. Περιεκτικό. Περιεκτικό. Όχι, παρά 10 με και 5. Α, εντάξει. Είναι παπαπαπ. Γρηγοράδα. Παπαπαπ. Α, καλά. Αυτό σου λέω παπαπ. Τίποτα. Λοιπόν, ναι.
Δεν είναι χωρίς σιδερόγραφα είναι. Σκέψου, είχα εκπομπή γι' αυτό. Αυτός είναι επαγγελματισμός, κύριε Λεσέ. Βλέπετε, είχα εκπομπή. Αλήθεια. Δεν θα βάλω σιδερόγραφα. Αλήθεια είναι αυτό. Θα έρθω στο στούντιο. Θα τα πω στην εκπομπή. Σωστό. Λοιπόν, πάμε στο break σιγά-σιγά. Θα πάμε στο break και όταν γυρίσουμε θα σας πούμε για τον Ιντέγε. Θα σας πούμε για την πρώτη του Άρη. Θα σας πούμε για την κλήρωση στην Ιόν. Θα σας πούμε για τον νέο στόχο που παίζει στο Copa America. Βέβαια, αφού παίζει στο Copa America, δεν ξέρω πώς είναι ο στόχος αυτός. Είναι δύσκολη περίπτωση αυτό. Πώς είναι ο δεύτερος στόχος αυτός. Θα δούμε. Θα σας πούμε γενικότερα για τα μεταγραφικά. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο για το γήπεδο και αυτό το project και αυτό το όραμα που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια αυτοσυγκράτηση, εννοείται. Θα σας πούμε για το γεγονός ότι το ΓΕΜΗ ενέκρινε για μία ακόμη φορά κόντρα στις προβλέψεις την αύξηση με το κεφαλαίο της ΠΑΕΑΡΙΣ, κάτι που σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η προηγούμενη. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπήκαν τα λεφτά. 3 εκατομμυριάκια πλέον έχει φτάσει, 2.900 έχει φτάσει το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕΑΡΙΣ και είναι χρήματα τα οποία, αν μη τι άλλο, δηλαδή και ο πλέον κακοπροαίρετος, αν θεωρεί ότι ο Καρυπίδης δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ, ξέρει ότι έχει βάλει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια. Έτσι. Το μετοχικό κεφάλαιο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που προφανώς και έχει βάλει για να είναι πληρωμένα τα συμβόλαια και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4, All About Arizona Air. Επιστρέφουμε, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ. Με συγχωρείτε. Το μήνυμά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μετά τις 6. Το ταχυδρομικό περιστέρι. Ταχυδρομικό περιστέρι. Τι. Όχι, είπα. Τα μηνυματικά γιατί δεν ανοίγει. Τι κάνεις. Τα χάλασες όλα, ρε φίλε. Δεν έκανα τίποτα. Δεν ακούσα τίποτα. Δεν ξέρω. Ο κλασικός στο στρατό. Δεν έκανα τίποτα. Δεν ακούσα τίποτα. Δεν ξέρω. Στο στρατό, φίλε. Α, ξέχασα. Εσύ δεν πήγες στρατό. Μια χαρά στρατό έκανα εγώ. Μην αγώνες. Εκεί που έκανα εγώ στρατό, μια χαρά ήταν. Για πες μας λίγο για πόσο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι ενδιαφέρει τώρα το κοινό αυτή τη στιγμή όχι, τι έκανα. Όχι, όχι, αφού άνοιξε κουβέντα. Πόσο για πόσο διάστημα. Τρεις μήνες. Λέει αυτό τρεις μήνες που κάναμε 18. Άλλωστε, εγώ μιλάω για τη δικιά μου γενιά, δεν μιλάω για τη δικιά σου. Εντάξει, άλλο στρατό είναι εκεί, άλλο στρατό είναι εδώ. Είναι διαφορετικά πράγματα και είναι κατεχόμενη χώρα. Είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι εδώ. Φίλε, τι. Άκου να σου πω κάτι. Είναι και στον πόλεμο. Είναι κατεχόμενη χώρα. Ακόμα και στον πόλεμο ναι, ναι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι στο καψιμί. Δεν πάνε να πει ότι πολεμάνε. Δύσκολα. Κατεχόμενη χώρα είναι. Κατεχόμενη χώρα και τρυπάνε την. Κάθε μέρα σε επιφυλακή. Κάθε μέρα σε επιφυλακή. Ναι, αλλά κάθε μέρα για τρεις μήνες. Από τις οποίες τις μισές ήσουν άδεια. Κάθε μέρα σε επιφυλακή. Στα μπάνια πήγαινες, στην Πάφο για μπάνιο πήγαινες. Τι επιφυλακή ήταν αυτή. Καλοκαίρι στην Κύπρο. Κάθε μέρα επιφυλακή. Δηλαδή πραγματικά. Ο τουριστικός οργανισμός Ορπίδη. Κάθε μέρα επιφυλακή. Ελεύθερος σκοπευτής. Λοιπόν. Ελεύθερος σκοπευτής. Ο σνίπερ. Ρε τι έχει το λαμπάουτάρις. Ερντογάν. Είχα σνάιπερ. Ρε φίλε πάνω στην πράσινη γραμμή είπατε. Πω. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει. Και εμείς ακούγαμε ρε φίλε τράβω μια κόκκινη γραμμή. Ορίστε άντε πες τώρα. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Ρε που έχω μπλέξει ρε. Πάνω ρε φίλε να βλέπεις. Τρεις μήνες φαντάρος πήγε. Τρεις μήνες. Το βράδυ να βλέπεις τη μεγάλη τη σημαία την Τούρκη στον πενταδάκτυλο να ανάβει με τα ποτάκια. Να μην σου πω τι κάνεις όταν τη βλέπεις αυτήν. Εγώ πρώτη μέρα που πήγαμε πήγα τα νεύρα μου. Μετά άρχισα να το συνηθίζω. Λοιπόν. Λοιπόν, στατουάρι. Είπαμε αύριο το μεσημεράκι. Αύριο, το μεσημεράκι. Ο Ιντέγε στην πόλη μας. Βεβαίως, ο Μπράουν. Ιντέγε θα ναι. Είναι εδώ για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το μονοετές του συμβόλαιο. Οριστικό. Πιστεύω πως ναι. Ναι. Εκτός τον κάνουν ένα συνένα. Ναι. Εγώ τον έκανα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και περιμένουμε βέβαια εδώ πέρα ο Χρήστος να μας πει για τα μεταγραφικά, τις τελευταίες εξελίξεις. Ό,τι υπάρχει, ό,τι ισχύει, ό,τι δεν ισχύει, τι γίνεται με το Ρόζ Χρήσανθε. Είπα για το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει, ρε φίλε. Τα είπα αυτά. Τα έχω πει. Γιατί πρέπει να τα ξαναλέω συνέχεια. Άρα είμαστε τα ίδια, Χρήσανθε. Θα τον περιμένουμε το Ρόζ πολύ ακόμα. Άμα σηκώσει το κινητό σου που. Άσο να χτυπάει το κινητό. Παίρνεται πάνω στο. Τι κάνει. Αυτό τώρα που χρησιμοποιεί. Ο ίδιο ήχο είναι. Δεν είναι ραδιοφωνικό. Τι λε, ίσα. Αυτό είναι η ραδιοφωνική ιδέα. Δεν είπα. Έκανε. Είπα πέρδετε. Είναι η ραδιοφωνική. Πάλι δεν είναι ραδιοφωνική. Είναι η ραδιοφωνική. Είναι η ραδιοφωνική. Συγγνώμη, δεν υπάρχει λέξη. Δεν χρειάζεται να το αναφέρει καν. Πώς, αφού ακούγεται. Δονείται. Μα μου στέλνει ο άλλο τι είναι αυτέ που ακούγονται. Δονείται. Μηνύματα θα είναι, ρε. Εντάξει, οκ. Ναι.
Μου κόψε τον ήχο. Αν θα περιμένουμε τον Rose, ναι. Με ρώτησες. Ναι. Ναι και όχι. Ναι. Ήδη εξετάζουμε τις άλλες επιλογές. Καλά, αυτό ισχύει, οκ. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά επειδή υπάρχει και τώρα και η Ευρώπη και τα λοιπά, ξέρεις, είναι μερικές περιπτώσεις που λες, σε περιμένω την Τρίτη. Αλλά Τρίτη και Τετάρτη δεν ασχολείσαι. Άρα θεωρητικά δίνεις ένα χρονικό διάστημα, μήπως και. Εγώ νομίζω ότι εκτίμησή μου είναι ότι θα περιμένουν ίσως και μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Καλά, λίγο πριν. Λίγο πριν. Ναι, γιατί περιμένεις δύο παίχτες. Ναι, ναι. Οπότε όσο δεν έρχεται ο άλλος ο παίχτης, υπάρχει ανοιχτό το θέμα. Και τώρα αυτές οι προπονήσεις εδώ πέρα που γίνονται και θα γίνουν βασικά από αύριο στη Θεσσαλονίκη δεν είναι. Σόι. Σόι σίγουρα δεν είναι. Κάτι αμάν επίση δεν είναι. Ναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για προπονήσεις που θα ξεκινούσαν από αύριο με 10-11 άτομα, έτσι. 5x5 βγάζουν μόνο. Δεν παραπάνω, πάνω, εγώ πιστεύω θα είναι. Άντε να είναι 13 γραφίσατε. Πώς είναι. Τους μετρούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχουμε και από την δεύτερη ομάδα 5-6 παιδιά. Αν πάρει και από εκεί, οκ. Okay. Τι αν πάρει, θα πάρει. Τέλος πάντων. Δεν θα είναι πάντως οι προπονήσεις στις οποίες θα δώσει τόσο μεγάλη βάση ο Παντελίδης, γιατί η δουλειά θα γίνει πάνω στην Ολλανδία και με τα φιλικά. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι στην ουσία δεν είναι προπονήσεις αυτό. Δηλαδή στην ουσία οι προπονήσεις αρχίζουν 25-26 του μήνα. Θα είναι ένα χαλαρωματάκι για κάποιους ποδοσφαιριστές, λίγο λίγο από εδώ. Επέστρεψε και ο Ντιγκίνη, μάλιστα. Επέστρεψε. Γιατί να μην επιστρέψω, Ντιγκίνη. Δεν επιστρέψε, φίλε. Κοίταξε. Ο Άρης οφείλει να τελειώσει τα θέματα του με τις μεταγραφές και αμέσως μετά θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι παίκτες όπως ο Ντιγκίνη, ναι, ο Σιώπης, ο Βέλεθ, ο Κουέστα θα κληθούν για να συμφωνήσουν και να υπογράψουν επέκταση. Ναι. Έτσι πρέπει να λειτουργεί μια, sure, μια ομάδα. Τώρα θα μου πεις και ο παίκτης. Είπαμε ότι θα γίνει μετά αυτό. Και ο παίκτης για να το δεχτεί ζυγίζει κάποιες παραμέτρους. Καταλαβαίνεις. Για συνέχιση, γιατί με παίρνει ένα σημαντικό τηλέφωνο. Βεβαίως, σε παίρνει ένα σημαντικό τηλέφωνο. Ωραία. Για λοιπόν πήγαινε μάθε την μεταγραφή. Να αναφέρουμε το πρόγραμμα των φιλικών του Άρη στην Ολλανδία, το οποίο ανακοινώθηκε χθες επίσημα από την ΠΑΕ. Είχαν γίνει βέβαια γνωστά τα δύο από τα τρία παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα το διάστημα που θα βρεθεί στην Ολλανδία και στο Βέλγιο 1, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Στις 4 Ιουλίου και ώρα 6, τοπική νομίζω, κάτσε να το διευκρινίσω τώρα το συγκεκριμένο, για την ώρα ακριβώς που έχει δώσει η ΠΑΕ. Τοπική ώρα, ναι. Τοπική ώρα Ολλανδίας. Φορτούνα Σιτάρτ Άρης. Στο Σιτάρτ θα γίνει. Στην πόλη Σιτάρτ αυτό το φιλικό. Στις 6 Ιουλίου, δύο μέρες μετά, στις 4 τοπική ώρα, Γκέντ Άρης, η Γάντι δηλαδή, κόντρα στον Άρη, η βέλγικη ομάδα. Και στις 12 Ιουλίου, τελευταίο φιλικό, Αϊτχόφεν Άρης στις 7 τοπική ώρα. Πόση ώρα. Δεν ήταν μεταγραφή, πολιτικός ήταν. Να κατεβαίνω, ψήφισέ με. Πόση ώρα διαφορά έχουμε την Ολλανδία, μία. 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 Ωραία. Τι ώρες λέει, 7 εκεί. Τοπική εκεί, 6 εδώ. Όχι, ή 8 εδώ. Ανάποδα. 8 εδώ. Ωραία. Άρα με τη Φορτούνα 7 ώρα, 7 η ώρα Ελλάδος. Με τη Γάνδη 5 η ώρα Ελλάδος. Με την Αϊτχόφεν 8 η ώρα Ελλάδος. Στις 12 Ιουλίου που πέφτει τη μέρα. Η 12 Ιουλίου. Ναι. 7 πέφτει Κυριακή. Ναι. Ωραία, Παρασκευή. Πέμπτη είναι αυτό. Ωραία. 8, 9, 10. Δεν είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Αυτοί που κλείνουν εφημερίδα, καλά θα περάσουν την Παρασκευή. Απόψε. Ναι. Καλά να περάσετε, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσει ο Άρης. 3 στον αριθμό. Μαζί με το. 3 στην Ολλανδία. Ναι, 3 στην Ολλανδία. Μαζί με αυτό που θα δώσει κόντρα στον Ανατρόμο το 18 Ιουλίου. 4. Και βλέπουμε πώς θα πάει από εκεί και μετά, γιατί μετά ξεκινούν και επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας στις 25 Ιουλίου, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν εξαιρέσει το μάτς με τη Φορτούνα Σιτάρτ, τα άλλα δύο είναι αρκετά δυνατά φιλικά, γιατί είναι ομάδες που είναι ψηλά στα πρωταθλήματα των χωρών τους, είναι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Εντάξει, τώρα το φιλικό με τη Φορτούνα περισσότερο για να ξεμουδιάσουν και οι παίχτες λίγο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, από τις έντονες προπονήσεις που θα γίνονται όλο το προηγούμενο διάστημα κτλ. Μη με πάτε. Ακούγεται, γι' αυτό το κάνω. Μην με πατάς. Δεν θα κάνω τίποτα. Προχώρα. Ναι. Αυτό μου βάλτε μια καρέκλα που να μην κάνει ήχους. Γιατί κουνάει τα πόδια και. Θέλω υπερκινητικότητα. Ναι, λες καλές ειδήσεις όμως όταν έχεις υπερκινητικότητα. Σημαντικό αυτό. Μάλιστα.
Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα των φιλικών στην Ολλανδία. Πλέον ανακοινώθηκε. Τώρα μένει να δούμε κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Ναι. Σε σχέση με, με την προετοιμασία, αλλά νομίζω ότι. Ανακοινώθηκαν τα φιλικά. Ανακοινώθηκε το πόσες μέρες θα μείνει. Ανακοινώθηκε πότε ξεκινάει εδώ πέρα η προετοιμασία. Η Ελλάδα. Οπότε εντάξει, υπάρχει ανακοίνωση για τον Ατρόμητο. Τέταρτο φιλικό παιχνίδι. Μετά λογικά πας απευθείας στο Ευρωπαϊκό. 18-25, ναι. Πας στο Ευρωπαϊκό που θα ξέρουμε αύριο. Αύριο τώρα για να καταλάβω εγώ τι θα μάθουμε αύριο. Τους δύο πιθανούς ή τους τέσσερις πιθανούς. Δύο. Θα μάθουμε δηλαδή. Μάλλον δύο. Μάλλον δύο. Το ζευγάρι δηλαδή θα ναι, πει. Ένα ζευγάρι από το ο νικητής του ζευγαριού τάδε-τάδε παίζει με τον Άρη. Ή... Ένα ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός σου. Ή ο νικητής του ζευγαριού τάδε με τον νικητή του ζευγαριού τάδε παίζει με τον Άρη. Όχι, μάλλον δύο θα είναι. Μάλλον δύο. Το μάλλον δεν με καλύπτει. Δύο θα είναι. Δύο θα είναι. Το κατά πάσα πιθανότητα επίσης δεν με καλύπτει. Ωραία. Να πάρω τον. Πώς το λένε αυτό. Ναι, ρε φίλε, αυτό δεν μπορώ να το διευκρινίσω. Το ρωτάει ο κόσμος. Εγώ και με άνθρωπο της ΠΑΕ που μίλησα σήμερα, με τους δύο θα μάθουμε μάλλον. Άρα θα μάθουμε Juventus Arsenal. Ο νικητής παίζει με τον Άρη. Αυτό. Juventus Arsenal δύσκολα. Juventus Μάλτας. Arsenal Σαραντί. Αν γίνει και αυτό. Λοιπόν. Ωραία. Και θα ξέρουμε και το πότε είναι το εντός το εκτός. Αυτό το δούμε. Φαντάζομαι λίγο μετά την κλήρωση που θα τακτοποιούνται αυτά. Θα δούμε πώς θα πάει. Ναι. Το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι πολύ crucial αυτό. Είναι crucial, χρειάζεται. Ναι. Γιατί οι Αριανοί περιμένουν να κανονίσουν τις διακοπές τους. Βέβαια, ναι. Φίλε. Και άμα είναι στο Καζακστάν. Δεν εννοώ αυτό μόνο. Α. Θέλουν να κανονίσουν τις διακοπές τους. Καλησπέρα του Καζακστάν. Όχι, γιατί. Πρόσεχε λίγο. Θέλουν να πάνε στο παιχνίδι εδώ. Α, στο εδώ, ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, ο άλλος όμως δηλαδή, που γραμματίζει διακοπές για να πάει στην Άξο, παραδείγματος χάρη. Ναι. Θέλει να δει αν θα κλείσει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου ή την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Σωστό. Καταλαβαίνεις. Σωστό. Είναι θέματα αυτά, ζητήματα. Δεν είναι ο άλλος που είναι άνετος, έχει στη Χαλκιδική σπίτι και θα πάει στη Χαλκιδική. Σου λέει ότι είτε 25 είτε 2 θα πάρω το αμάξι, θα έρθω. Ναι. Ο άλλος όμως που κάνει ταξίδι, είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα στην καθημερινότητα τώρα. Ναι. Και ευτυχώς που υπάρχουν βέβαια αυτά και όχι τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Άρα δεν έχουμε κάτι άλλο από την αποκλήρωση. Είναι τι ώρα, 2 η ώρα. Ελλάδος. 2 Ελλάδος, ναι. Εδώ θα είσαι με Γιώργο Παναγιωτήτη. Στο αεροδρόμιο θα είμαι, χρήσα. Αυτό εννοώ. Εδώ συνειρμικά. Εδώ, εκεί. Να δούμε. Θα χώσετε τον Γκάτο και τα γράφει όλα ο Γκάτο, έμαθα. Έτσι λέει το ρεπορτάζ, ναι, ότι ο Γιώργος θα ασχοληθεί πολύ με αυτά. Ωραία. Δεν πειράζει. Θα το βοηθήσει μετά. Όταν γυρίσω στο ραδιόφωνο. Θα βγω κι εγώ για σχόλιο. Όταν γυρίσω στο ραδιόφωνο, θα καλώ αύριο. Θα σχολιάσω, μην ανησυχεί. Ας έρθει ο Ιντέγε στην ώρα του αύριο και από εκεί ξεκινούν. Από πού έρχεται καταρχήν ο Ιντέγε? Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Από την Ισπανία. Την Ισπανία. Από την Ισπανία, αν έρχεται, είσαι οκ. Okay. Αν έρχεται από την Ιγυρία. Όχι, από την Ιγυρία νομίζω δεν έρχεται. You have a problem. Not from Nigeria. Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει εδώ. Maybe he comes from China. Να σου πω κάτι, πέρυσι το καλοκαίρι ο Ντιγκινί έρχονταν από την Αθήνα και έκανε 2 ώρες να έρθει. Από την Αθήνα, ε? Ναι. Εδώ εμείς ερχόμαστε το πολύχρονο και κάνουμε 3. Και ήρθε 10,5 ώρα και πήγαμε να του πάρουμε δήλωση. Με τα γραφάρα. Και ο μάνατζερ του ένας από τον δύο, στράβωσε κιόλας. Ναι, ο Τσιρίλο. Ναι. Εδώ από πίξ τον Μπάουκ. Ναι, δηλαδή περιμέναμε 2 ώρες να μην πάρουμε δύο λόγια από τον ποδοσφαιριστή. Με τα γραφάρα. Εργαλείο. Εργαλείο. 100%. 100%. Η πρώτη πέρσινη κίνηση νομίζω ήταν. Ναι. Η πρώτη. Φόδωρο Καρυπίδη. Βεβαίως, επιλογή του ήταν. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε στον Μαντσίνη. Ντάνιελ Μαντσίνη. Ο παίκτης ο οποίος είναι κοντά. Βέβαια τα ποσά που ακούγονται για να δώσει ο Άρης δεν είναι να το αποκλίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω από πού διαραίουν τέτοια ποσά για 1 εκατομμύριο και κάτι τέτοια. Κάνα κατοστάρικο, εγώ ξέρω, κάνα 150. Και μέχρι εκεί άλλωστε μπορεί να δώσει ο Άρης, όχι παραπάνω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα κλείσει ο ποδοσφαιριστής και σας μεταφέρω την πληροφορία που έχω. Οπα. Η οποία έχει διασταυρωθεί κιόλας. Οπα. Και το μόνο που μπορεί να την κολλήσει αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξουν οι απαιτήσεις της Μπορντό, ότι ο Άρης πάει να πάρει πακέτο και τον Φιλιππωτό. Δεν το επιβεβαιώνει πάντως ο ποδοσφαιριστής. Δεν είπα για ποδοσφαιριστή. Εγώ λέω για Μπορντό. Για Μπορντό, ναι. Λοιπόν. Καλά, και πού το ξέρει αυτός? Ότι εγώ συζητάω με την Μπορντό και είπα ότι θέλω για αυτόν. Τα έχω βρει με αυτόν. Ο Φιλιππωτό βέβαια δεν ανήκει στην Μπορντό. Πού ανήκει? Στην Οσέα.
Α. Έπαιζε δανεικός. Όχι. Ο Μαντσίνη ήταν ο δανεικός. Λάθος. Πάμε πάλι. Λάθος. Λάθος. Περίμενε. Μπέρδεψα παίκτη. Περίμενε. Περίμενε. Πάω να πάρω λοιπόν πακέτο και τον Φιλιππωτό και τον Μαντσίνη. Φουλ Φιλιππωτό είναι. Ο Φιλιππωτό είναι ελεύθερος. Έχει συμβόλαιο. Άρα πάω να τον πάρω από την Οσέρα αυτόν. Ναι. Εγώ έχω την πληροφόρηση ότι πάνω σου πάρει και τους δύο. Μακάρι. Μπέρδεψα τις ομάδες όμως. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, ειδικά ο Φιλιππωτό. Όπως λέει και ο Μάριος Λεμής, λάθος εγώ. Μη φάουλ, ναι. Μη φάουλ. Πας να τους πάρεις και τους δύο τους παίκτες. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείς. Δεν ξέρω αν θα τα βρεις. Δεν ξέρω αν είναι από το ίδιο μάνατζερογραφείο. Ναι. Μήπως εκεί είναι ο σύνδεσμος που μου τους ένωσες στο πακέτο. Σε ένα λεπτό θα σου το πω. Πες το μου κι αυτό. Αλλά υπάρχει η πληροφορία αυτή ότι πάει να τους πάρει και τους δύο. Πες το μου κι αυτό. Τους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε. Mm-hmm. Πώς θα εξελιχθεί. Αυτός είναι. Πολλές φορές βέβαια αυτά ξέρεις τι είναι. Και παιχνίδια τακτικής. Βγαίνει προς τα έξω ότι πάει να πάρεις και τους δύο για να πάρεις τον έναν. Ή βγαίνει προς τα έξω ότι εγκαταλείπεις μία περίπτωση. Ναι. Τι γράφει εκεί. Ήδη. Είναι παίκτη του Άρη. Στο Wikipedia. Καλά, στο Wikipedia μπαίνω και εγώ και γράφω. Next year, Google Play for Arts Thessaloniki. Ωραία. Μπράβο τον Ντάνιελ. Τον Ντάνιελ Μαντσίνη. Ένας φίλος σήμερα μου έλεγε ότι θα πάρουμε τον Ματέο Γκαρσία τελικά. Και εγώ του λέγα ότι δεν πιστεύω θα πάρουμε τον Ματέο Γκαρσία και μου έλεγε θα δεις και ξέρω εγώ. Του είπα να τον πάρουμε ρεπόρτερ εδώ στο Λαμπαοτάρι, δεν ήθελε. Αλλά μας έδωσε αυτή την πληροφορία. Λοιπόν. Αυτό είναι η μάνατζερ. Προφανώ είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να βρεθείς με δύο εξτρέμ ξαφνικά. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα, όπως λες και εσύ. Και εκεί αυτό που λες εσύ, και το είχαμε επισημαίνει και τις προηγούμενες μέρες, δείχνει το ότι οι άνθρωποι του Άρη, ο οποίος μέρος του μυαλού τους έχουν και το θέμα του Γκάμα. Και το ότι αποτελεί ένα ερωτηματικό το πώς θα γυρίσει, πώς θα επιστρέψει. Το πότε θα επιστρέψει πάνω κάτω το γνωρίζουν γιατί okay, θα μπει τον Αύγουστο στις προπονήσεις. Σταδιακά όμως θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Θα χρειαστεί δηλαδή τουλάχιστον 30-40 μέρες. Άρα το έχουν αυτό στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη. Την κατάσταση στην οποία δηλαδή θα επανέλθει ο Πορτογάλος. Ναι, δεν μπορεί να παίξει ο Γκάμα. Ναι, γιατί ο Γκάμα, παιδιά, πρέπει να προετοιμαστούμε και για το ενδεχόμενο που μακάρι να μην γίνει, να επιστρέψει, αλλά να μην είναι ο ίδιος. Ναι. Να μην είναι όπως πριν τον τραυματισμό του. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τον Γκάμα. Έχεις τον Τιγινί για τα πλάγια. Το Λάρσον. Πλέον έχεις, και ο Λάρσον είναι κλασικός παίκτης εκεί. Ναι. Εγώ λέω για ένα παίκτη ο οποίος δεν έπαιξε τόσο στα πλάγια. Εσωτερική μεταγραφή. Okay. Ναι, υπό ποια λογική. Γιατί θα έχεις τον Τόνσο. Έχεις τον Μαρτίνες. Και τον Μαρτίνες. Κατά συνθήκες εκεί. Ακριβώς. Και ο Τόνσο μπορεί να παίξει την πλευρά. Επίσης έχεις και μια μεταγραφή. Ντουάρτε. Ο οποίος και αυτός κατά συνθήκη μπορεί να παίξει. Εκεί. Μπορεί να παίξει. Άρα έχεις παίκτες που πέρσι δεν τους είχες. Ναι. Θα δούμε. Μεσοεπιθετικά θα έχεις πολλές επιλογές. Αυτό είναι μια αλήθεια. Μεσοαμυντικά τι κάνεις. Μεσοαμυντικά έχεις πάρει το Σούντγκρεν. Ναι. Και θες να πάρεις έναν μήνυμο με ένα κεντρικό αμυντικό. Συν τον αριστερό μπακ που θέλεις ως συμπληρωματικό. Ωραία. Αυτό βέβαια πολλές φορές διαφοροποιεί και σίγουρους παίκτες. Γιατί με ρωτούσε για τον Μπάσα συνέχεια. Κάτι ήξερε ο Νίκος Παπαδόπουλος και ρωτούσε για τον Μπάσα. Διότι ναι, μεν δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξει θέμα Μπάσα. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Φυσικά. Αλλά μπορεί να υπάρξει. Είναι τέλος πάντων ο Μπάσα και ο Γιουνές είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν συμβόλαιο με τον Άρη. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για αποχώρηση οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι στις σκέψεις των παικτών που λες μήπως πρέπει να πάρω να αλλάξω, να... όχι γιατί δεν είναι καλή παίκτες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί το στυλ που θα παίζει ο Άρης... Δεν ταιριάζει. Ναι, δεν του ταιριάζει. Αυτό όμως δεν είναι μια απόφαση του προπονητή και του αθλητικού διευθυντή. Τι εννοώ, δεν είναι απόφαση κάποιου άλλου. Δεν το έχουν πάρει απόφαση ότι ναι, δεν μου κάνει. Δηλαδή, παράδειγμα, έχουν αποφασίσει ότι δεν θέλω το Τζανακάκι, γιατί θέλω χαρακτηριστικά Σούντγκρεν. Δηλαδή θέλω ένα πιο επιθετικογενές μπακ. Εκεί είναι απόφαση. Είναι τελειωμένο. Για τον Μπάσα και τον Γιουνές δεν υπάρχουν αποφάσεις αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχει αυτό που μέσα στο μυαλό ότι μήπως να δούμε τα δάνουμε. Αυτό γίνεται παιδιά σε όλες τις ομάδες. Είναι φυσιολογικό. Στον Άρη βέβαια τεντώνεται. Για ευνόητους λόγους. Όταν παραδείγματος χάρη γράφτηκε για τον Μπάσα δεν υπήρχε κανένα θέμα. Ούτε και τώρα υπάρχει, ξαναλέω.
αλλά σας μεταφέρουμε σκέψεις που γίνονται από το τεχνικό team σε σχέση με κάποιους ποδοσφαιριστές. Γιατί θέλουν όταν ξεκινήσουν όλα αυτά να είναι ξεκαθαρισμένα. Οπότε θα δούμε αν θα υπάρξει θέμα στην πορεία. Εσύ θα δηλώσεις τον πάσο του χρόνου. Εγώ θα ήθελα ένα διαφορετικό ποδοσφαιριστή εκεί. Μαζί είμαστε. Εντάξει, θα ήθελα ένα διαφορετικό ποδοσφαιριστή εκεί. Σε κάτι συμφωνούμε. Όπως θα ήθελα και έναν διαφορετικό από τον Γιουνές, παρόλο που τον θεωρώ ότι είναι αδικημένος με όσα άκουσε μέσα στη χρονιά, αλλά τη στιγμή που έρχεται ο Ιντέγε, δηλαδή έρχεται ένας δυνατός φορ και ψηλός κτλ. Θέλω ως δεύτερη επιλογή, άρα σε ένα διαφορετικό πλάνο μέσα στο παιχνίδι, σε μια εναλλακτική, σε ένα εναλλακτικό τρόπο παιχνιδιού, θέλω ένα διαφορετικό στυλ παίκτη. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που θα έκανες, άμα είναι να μην παίζει καλά ο ένας και να βάλεις έναν ίδιο παίκτη να παίξει. Βέβαια με τον Ιντέγε να είναι σαφέστατα σε πολύ πιο πάνω ράφι, το αντιλαμβάνεστε όλοι εσείς, έτσι, ότι αν ο Ιντέγε έρθει και παίξει το 1 τρίτο από ό,τι έπαιξε στον Ολυμπιακό, θα αναστενάξουν τα δίχτυα. Το 1 τρίτο. Ο δεν είπα να είναι στην κατάσταση που ήταν στον Ολυμπιακό. Ήταν το 17. Δεν είναι το 7. Δύο χρόνια πριν. Δεν είναι πολύ μακριά. 12 εκατομμύρια πουλήθηκε πρόπερση. Στην Τεντά. Την Κινέζικη Τεντά. Αυτή την Τεντά. Ναι. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση θα πάμε στο έχει να κάνει με τα μεταγραφικά της ομάδας, συν τον παίκτη αυτόν τον, πώς τον σημερινό, τον Βιλανουέβα. Αυτόν, τον οποίο τον έψαξες και τι λέει το παλικάρι αυτό. Αυτό το παλικάρακι είναι 92, 26 χρονών. Ωραία. Αριστεροπόδαρος που ψάχνουν οι άνθρωποι του Άρη, αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Ωραία. Όπως ψάχνανε και αριστεροπόδαρο χαφ και τον βρήκανε φυσικά στο πρόσωπο του Ντουάρτε. Πολύ ωραία. Παίχτης που κατάγεται την Βενεζουέλα. Τα τελευταία 3 χρόνια ανήκει στη Μάλαγα που τον μοιράζει δανεικό από εδώ και από εκεί. Με τελευταία την Ταραγώνα που απαγωνίστηκε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με το σύλλογο της Ανδαλουσίας. Μάλιστα. Είναι αυτή τη στιγμή με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Κόπα Αμέρικα, το οποίο δεν βλέπετε, παρένθεση αυτό. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Είναι όμως μια περίπτωση στην οποία έχουν εξετάσει τις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι του Άρη. Έχουν μια αρκετά καλή εικόνα για τον ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι τσεκάρανε κιόλας αν έπαιξε τις προηγούμενες μέρες τον συγκεκριμένο. Θα δούμε. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι που θα έχουμε και εξελίξεις και στο στόπερ και στον εξτρέμ. Σας είπαμε ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Για τον Μαντσίνη υπάρχει αναφορά και από τους Γάλλους σε δημοσιεύματα. Διάβαζα ένα του France Football που λέει ότι η Μπορντό σκοπεύει να κάνει να προχωρήσει σε μείωση του budget. Θέλει να ξεφορτωθεί συμβόλαια και αναφέρει και τον Μαντσίνη και τον συνδέει με τον Άρη. Ότι είναι πολύ πιθανό ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο break. Βασίλη Καβαδία και επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ρε Σκρίλεξ. Λοιπόν, δεύτερη ώρα All About Άρης on Air στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος και Χρήστανθος Τσαλτίδης. Χρήστανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Με Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου, το ψυχοπαίδι του πιο δίπλα. Ο Δημήτρης. Ανοιχτές πλέον οι γραμμές 2-3-10, 2-87 και 3-8 για την δεύτερη ώρα, για να συζητήσουμε και με εσάς πλέον τα όσα έχουμε αυτή την εβδομάδα και είναι αρκετά. Η Ντέγε, πρώτες προπονήσεις, μεταγραφές, τελική ευθεία για τις βασικές επιλογές. Πολλά πραγματάκια που έχουμε να πούμε και φανταζόμαστε έχετε να πείτε κι εσείς, αφού είχαμε αυτό το τριήμερο έτσι που πέσανε λίγο οι ρυθμοί για όλους μας, με αφορμή και την λόγω και του Αγίου Πνεύματος που είχαμε χθες. Ποιος είναι πάλι? Κάποιοι δεν ξέρουν, φίλοι, τι κάνουμε εκπομπή. Κάποιοι ξέρουν, δεν ξέρουν τι κάνουμε. Ωραία. Τρομερό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, μου κόπηκε ο ρυθμός. Πού είναι ο συμπαρουσιαστής, ρε φίλε, όταν δηλαδή σου κόβεται σε ένα ρυθμό, να έρχεται να σαρπάζει από το χέρι και να στραβάει και να συνεχίζεται μαζί στον ίδιο δρόμο. Είναι εκπληκτικό. Είπαμε ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές. Είπαμε ό,τι υπάρχει ως δεδομένο αυτή τη στιγμή για όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Την Παρασκευή το βράδυ, απόγευμα προς βραδάκι, όλοι ευνηδιαστήκατε και ευνηδιαστήκαμε με την ανάρτηση της ΠΑΕ, του Θόδωρου Καρυπίδη και του Βαγγέλη Παζαρτζίδη.
με αυτό το, με αυτές τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media και την πολύ όμορφη εικόνα που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της ομάδας για το Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα Κλεάνθης Βικελίδης πολύ αλλαγμένο, έτσι το φαντάζονται, έτσι το θέλουν. Ένα Κλεάνθης Βικελίδης το οποίο θα έχει ολόκληρο σκέπαστρο, εντάξει, όχι μόνο σε μια θύρα, αλλά σε όλες. Ένα πολύ μεγάλο έργο, αν μη τι άλλο, και σαν μέγεθος και οικονομικά. Ένα έργο για το οποίο έχει γίνει και γινόταν μέχρι και πριν λίγες μέρες, μέχρι τα τέλη Μαΐου συγκεκριμένα, αρχές Ιουνίου, μια οικονομική μελέτη από τους ανθρώπους του Άρη αλλά και την εταιρεία του κ. Παζαρτζίδη. Και ένα έργο για το οποίο αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα, δεχόμενος μέχρι τα τέλη του μήνα, να υπάρξει μια επίσημη παρουσίαση από τους ανθρώπους της ομάδας προς ενημέρωση περισσότερο του κόσμου για αυτό το οποίο σκέφτονται και για αυτό το οποίο ετοιμάζουν. Το βασικό είναι, okay, καταλαβαίνουμε τον ενθουσιασμό του κόσμου βλέποντας αυτές τις εικόνες, αλλά είναι, παιδιά, ένα έργο το οποίο δεν είναι εύκολο. Είναι σημαντικό το ότι προχώρησαν έστω και σε επίπεδο μακέτα σε ένα τέτοιο project οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την μετέπειτα εξέλιξή του. Και ένα έργο το οποίο δεν θα γίνει τώρα σε ένα-δύο μήνες, θέλει μίνιμουμ ένα χρόνο. Σίγουρα πάντως αποδεικνύει την ύπαρξη οράματος και όρεξης από τον Θόδωρο Καρυπίδη και στο εξωαγωνιστικό. Το βλέπουμε βέβαια και με το Ρίσιο πέρυσι και με τα έργα τα οποία γίνονται φέτος ο Κλεάνθης Βικελίδης. Κάποια τα πετούσε η UEFA, κάποια άλλα όμως ήταν και έργα τα οποία ο ίδιος ο Καρυπίδης θέλησε να κάνει από μόνος του. Δηλαδή δεν τον είπε η UEFA, βάλε μισό εκατομμύριο φώτα LED. Εντάξει. Κοίταξε, ο Καρυπίδης δείχνει. Δείχνει ότι θέλει να αφήσει κάτι για μένα. Πέρα από αυτό, δείχνει ότι έχει κάποιον μαζί του. Ναι, γιατί μόνος του δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Δείχνει ότι προφανώς από πίσω του σε αυτό το project έχει κάποιον. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο κάποιος, να σου πω κιόλας, δεν με νοιάζει. Ναι, άμα είναι αβάλλη, δεν με ενδιαφέρει, μην το μάθω και ποτέ. Και να σου πω και κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο Καρυπίδης, πέραν όλων των άλλων, έτσι, το ότι θέλει να φτιάξει κάτι ωραίο και να τα αφήσει, γιατί το αγωνιστικό, το να φτιάξει μια καλή ομάδα είναι αυτονόητο. Και είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό, το άλλο μένει. Συν ότι είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να φτιάξει αυτό το οποίο έχει, να το κάνει πολύ πιο εμπορικό και ενδεχομένως για μέρα να το πουλήσει, εγώ σου λέω. Ενδιαφέρεται να το κάνει βιώσιμο από μόνο του. Ο Άρης, αν αποκτήσει ένα τέτοιο γήπεδο με τους χώρους που προβλέπεται σε αυτό το γήπεδο, με τα μαγαζιά που προβλέπονται σε αυτό το γήπεδο, μιλάμε τώρα για, με τη λειτουργικότητα αυτού του γήπεδου, αυτομάτως θα πολλαπλασιάσει και τα έσοδα του. Άρα δεν θα εξαρτά την αγωνιστική του επιτυχία, τη βιωσιμότητά του, μάλλον την αγωνιστική του επιτυχία. Και παράλληλα, μου δίνει και κάτι άλλο ο Καρυπίδης. Ότι αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να διεισδύσει ακόμα περισσότερο στην οικογένεια του Άρη και να εμπλακεί ενδεχομένως και στον ερασιτέχνη. Γιατί για να προχωρήσει όλα αυτά τα θέματα, θα πάει κουβέντα στο γήπεδο, θα πρέπει να υπάρχει και ερασιτέχνης. Σίγουρα. Και για να γίνει ένα τέτοιο γήπεδο στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή χρηματοδότηση. Σίγουρα. Μεγάλη χρηματοδότηση. Και για να υπάρχει μεγάλη χρηματοδότηση, θα πρέπει αυτός που χρηματοδοτεί να πάρει κάτι. Τι να πάρει κάτι αυτός? Ενδεχομένως ένα όνομα. Ένα μερίδιο στους χώρους του γηπέδου. Εμπορική, ναι, εκμετάλλευση στους χώρους του γηπέδου. Δώσε το όνομα του γηπέδου. Διάφορα τέτοια. Πού κατάσχει το Κλεάνθης Βικελίδης, το έχει και εμπορική χρήση. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Okay. Γιατί, δηλαδή, η Μπάγκερ είναι χαζή που το κάνει Αλιάνζ Αρίνα? Όχι, δεν είναι χαζή. Απλά όταν δίνεις κάτι, πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο. Ναι, θα δώσεις κάτι για να πάρεις και εσύ κάτι άλλο. Ναι, θα τιμήσεις. Θα συνεχίσεις να τιμάς. Δεν πάει να πει ότι επειδή θα έρθει κάποιος ο οποίος θα βάλει. Αν λεφτά, γίνει ποτέ. Αν γίνει ποτέ, ναι, θα ξεπουλήσει τα πάντα. Ναι, το ότι αν τα αλλάξεις, δηλαδή, το Κλεάνθης Βικελίδης και το κάνεις, ας πούμε, Nokia Arena. Σου λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα τυχαίο. Μην γράψει κανένα τώρα, μπαίνει Nokia. Samsung. Samsung Arena. Μπαίνει. Κορέα και. Κορέα και τα λοιπά. Ναι. Περιμένει ακολουθήσει, νομίζω. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλά που νομίζει, γιατί σίγουρα θα έχει γραμμή μόνη της. Δώσε λίγο. Καλά που νομίζω. Καλά που νομίζω. Περιμένουμε να θα ακούσω όλη την εκπομπή από το τηλέφωνο. Μια χαρά, τι. Πρώτο τρόπο τραπέζι πίστα. Για πες. Παιδιά, καλησπέρα. Καταρχήν να πω κάτι. Να πεις. Γνωρίζω. Όχι, σαν γνωρίζεται. Ξέρεις τι μ' άρεσε γενικά αυτό, ότι βγήκε στα μουλοχτά χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς. Δηλαδή, φέτος γίνονται κινήσεις. Ότι βγαίνουν παίκτες, βγαίνουν τόπο στο γήπεδο,
για άλλα πράγματα χωρίς την Πανοκρουτσίδη και χωρίς να το πάρει. Η πλάξη ποια είναι. Ότι αυτό για το γήπεδο. Γι' αυτό για το γήπεδο το προαναγγείλανε εδώ και 20-25 μέρες. Και ενώ αυτοί προαναγγείλανε το γήπεδο, δηλαδή λέγαν κάτι μεγάλο έρχεται, συνάδελφοι γράφανε για μεταγραφές. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό. Όπως σημαντικό είναι ότι έκανε 4-5, ξέρω εγώ από όχι προσωπικά. Ότι γράφανε ότι είναι για τον μπάσκετ. Ναι, μου το είπε φίλος ότι έκανε τουλάχιστον 4 συναντήσεις με τον Τζι Κώστα. Δεν πήρε χαμπάρι κανείς, Χρυσάνθε. Νομίζεις. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, τώρα εσύ μόνο το ξέρετε. Χρυσάνθε, εσύ είναι δουλειά σε παιδιά τώρα. Μιλάω ότι γενικά στον χώρο δεν ακούστηκε και τίποτα. Γιατί να ακούστηκε. Αυτό είναι προς τιμή του. Γιατί να ακούστηκε. Ο πρόεδρος. Γιατί κάποτε. Ή αν θες ο μεγαλομέτωχος του Άρη. Έχει επαφή με τον Περιφερειάρχη και υπεύθυνο για αυτά τα ζητήματα. Και έχει κάνει σε ενημερώνει αυτό τον Τζι Κώστα και με την Μπατουλίδου και με τους αρμόδιους φορείς. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Απλά κάποτε βγαίναμε προς τα έξω και ξέρεις, γίνονταν. Τώρα βλέπεις όλα γίνονται και έτσι πρέπει να γίνονται. Να γίνει κάτι και μετά να μαθευτεί. Όχι, ξέρεις πριν γίνει κάτι, άιντε πανηγυρίζουμε και το μετά. Το γεγονός ότι γίνανε και αυτά τα ραντεβού που λέει ο Χρύσανθος και η οικονομική μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε. Δείχνει ότι είναι ένα project το οποίο το έχουν πολύ σοβαρά μέσα στο μυαλό τους και δεν είναι κάτι ελιτζίδικο να πετάξουμε 5 φωτογραφίες. Ακριβώς. Και νομίζω η μελέτη είναι εδώ και 2 χρόνια γιατί είπε ο κ. Παναγιώτης, δεν ξέρω, οπότε διάβασα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι το κύπελλο μετά εδώ και 2 χρόνια τους έχει δώσει το χέρι. Όχι, δύο, εντάξει, λιγότερο είναι, λιγότερο. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ότι αυτό δουλεύεται επειδή δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Εντάξει, τώρα αν προχωρήσει, έτσι είναι κάτι. Και κάτι έτσι να γλυκούμε και να κλείσουμε, πριν 3 χρόνια, σαν τώρα το θυμάμαι, φωνάζαμε. Λάσκαρη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Ε? Τώρα... Ξαναρώτατο. Ξαναρώτατο γιατί θα έρθεις. Τώρα λέγαμε θα λέμε Καρυπίδη Θεέ, πάρε την ΚΑΕ τώρα θα λέμε. Ρε, τι που φτάσαμε. Θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν, παιδιά, εντάξει, θα δούμε. Να έχουμε άλλο μια καλή κλήρωση. Εντάξει, τη χρειαζόμαστε. Μια ευνοϊκή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει. Λιθαράκι, πιστεύω ότι φέτος έγινε ένα βήμα ακόμα παραπάνω θα γίνει, σύγχρονα με πέρσι. Και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν λέω ότι είμαστε απλά λίγο και εμείς να βοηθήσουμε τα διαρκείας, πρέπει να βοηθήσουμε. Απλά γιατί αυτός μας έχει δείξει ο άνθρωπος ότι πραγματικά μας έβαλε γυαλιά σε πολλούς και δημοσιογράφους και παδούς και σε πάρα πολλούς και πιστεύω θα πρέπει και εμείς στην πλευρά μας να κάνουμε το αυτονόητο παιδιά, να πάρουμε διαρκείας, τίποτα άλλο. Αυτά είχα να πω, χάρηκα που σας άκουσα και με ακούσατε και τα λέμε. Γεια σας παιδιά. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Αυτό που δηλώσε ο Καρυπίδης, γιατί με αφορμή αυτό που είπε τώρα ο φίλος στο κλείσιμο του. Αυτό που δήλωσε ο Καρυπίδης για τα διαρκείας. Δεν είναι ανέφικτο στόχο. Το να πιάσει ο Άρης 5 ψήφια και να φτάσει ενδεχομένως κατά 12, γιατί να μην το καταφέρει. Μακάρι τέτοια πράγματα εξωαγωνιστικά, τα αγωνιστικά τα οποία έχουμε στιγμή, άλλα τα οποία θα ακολουθήσουν, να ενεργοποιήσουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Και να φτάσουμε σε αυτόν τον αριθμό. Όχι για τον Καρυπίδη. Όχι για το πρόσωπο. Για την ομάδα, για τον οργανισμό, για το κίτρινο, το μαύρο, για να στο πάω σε εσά λίγο του πιο ρομαντικού. Εντάξει. Και ο κόσμος, εγώ από ό,τι κατάλαβα, παρακολουθώντας τα social media την Παρασκευή και διάφορα γκρουπάκια και τα λοιπά, περισσότερο φτιάχτηκε με αυτό το οποίο παρουσίασε ο Καρυπίδης για το γήπεδο παρά με τον Ιντέγε. Που και ο Ιντέγε, OK, έκανε κλικ τις προηγούμενες μέρες, αλλά αυτό με το γήπεδο είναι κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Μακάρι να το δούμε και στην πράξη. Περιμένουμε και την παρουσίαση την οποία θα κάνουν οι άνθρωποι του Άρη μέσα στο επόμενο διάστημα για να δούμε τι ακριβώς. Περιλαμβάνει το συγκεκριμένο project. Τελευταίο κομμάτι All About Aris On Air για σήμερα. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-287-3-8. Χρήστανθος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Και όλοι εσείς μαζί μας παρέα εδώ πέρα. Βασίλη, με ακούς καλά? Άρα εγώ έχω θέμα μάλιστα. Γενικά. Όχι, γενικά δεν έχω θέμα. Μια χαρά. Ναι. Θα το φτιάξουμε, δεν είναι πρόβλημα. 2-3-10-287-3-8. Ανοιχτές οι γραμμές για κανένα ταρτάκι ακόμα που θα πάμε παρέα. Να πούμε συλληπιτήρια στον Άγγελο του Χαριστέα, ο οποίος έχασε τον πατέρα την περασμένη Κυριακή, ως εκπομπή. Τα είπαμε και ως site βέβαια την περασμένη Κυριακή και σε μια μέρα κιόλας που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο για τον παλέμαχο επιθετικό του Άρη. Συλληπιτήρια και πάλι από εμάς σε μια μέρα σήμερα που σαν σήμερα πριν 7 χρόνια θα πάμε στο φίλο τώρα έφυγε από τη ζωή ο Αλκέτας ο Παναγούλιας και έχουμε βάλει και ένα σχετικό θέμα στο Λαμπαουτάρης, υπάρχει και ανάρτηση της ΠΑΕ, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
για τον θρύλο του ΑΡ και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα, τον Αλκέτα τον Παναγούλια. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι, όντως θλιβερές αυτές οι... Είναι. Επέτη. Και η μέρα και δεν ξέρω, ο άνθρωπος έφυγε της ξαφνικά, ο μπαμπάς του Χαριστέα. Δεν το γνωρίζω αυτό, αν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας στο προηγούμενο διάστημα. Νέος άνθρωπος. Ναι, ήταν νέος κιόλας. Αλλά ήταν πολύ. Τώρα αυτό δεν είναι κάθε μέρα. Οποιαδήποτε μέρα και αν γινόταν θα ήταν άσχημο, όταν χάνει ένα δικό σου άνθρωπο. Έγινε τώρα στη γιορτή του πατέρα, οκ. Okay. Ηρωνία. Είναι, ναι. Λοιπόν, στα τετριμένα. Ναι. Αλλά τα οποία είναι και ουσία, γιατί αυτά μας κρατάνε. Ναι. Τι γίνεται με τα center back, λίγο ζορίζουμε. Γιατί ζορίζεσαι? Γιατί έχουμε τρεις. Ναι. Εκ των οποίων τους δύο δεν ξέρουμε αν τους πολύ μας αρέσουν. Ποιοι είναι οι δύο, ο Σόουζα και ποιος? Και ο Δελεζίσης. Μάλιστα. Δηλαδή κάνουμε μια συνέντευξη τύπου και λέμε ότι κάποιοι παίκτες θα είναι έκπληξη, μη σας κάνει έκπληξη αν φύγουν, θέλουμε τα αποδυτήρια κλπ. Ποιο πιστεύεις εννοούσε δηλαδή ο Σάββας? Εντάξει, ας μου παραπάνω. Αν όσο τον περνούσε, αλλά... Ναι. Μπορεί να λύθηκε η παρεξήγηση. Ναι. Μακάρι, χίλιες φορές. Είμαστε πάλι αγκαλιασμένοι. 1.000.000 φορές. Αλλά φαντάζομαι ότι και να λύθηκε, παρόλα αυτά θέλουμε κάτι άλλο για βασικό. Κοίτα, με δεδομένο ότι σίγουρα θες κάτι άλλο για βασικό, εξ αρχή σου άρεσε, έψαχνε για ένα βασικό παίχτη. Αλλά σύμφωνα που έχεις και τρεις αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, εντάξει. Δεν καίγεσαι κιόλας μέχρι να φύγει για την Ολλανδία, αλλά εκεί θες. Δεν νομίζω να παίξουν ευρωπαϊκό μάτς με... Ναι, αλλά πρώτη Ολλανδίου. Πρώτη Ιουλίου πρέπει να. Πρώτη Ολλανδίου στην Ιουλία. Λοιπόν, πρώτη Ολλανδίου πρέπει να τους έχεις. Ξέρεις, είναι το πολύ εκνευριστικό. Με όλες αυτές τις ομάδες που σου δίνουν ένα παίκτη δανεικό, είναι φανερό ότι δεν τον υπολογίζουν. Και όταν τους λες, παίρνω το συμβόλαιό του πάνω μου, αφήστε τον και θα πάρετε και μετά από όλες. Θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια για να πάρει λεφτά. Τι να εξαντλήσει, αφού δεν τον υπολογίζει, είναι σαν να ζητάμε εμείς λεφτά για το Μενέντε. Εσύ βιάζεις όμως. Και ξέρει ότι βιάζεσαι και τον θες και εκεί πατάει. Δηλαδή ελπίζω ότι θα πάρει απ' αλλού. Εντάξει, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αν κάποιος. Για να την πρόσεξε με όμως, να σου πω κάτι. Αν έρθει μια ομάδα τώρα στη Λοριάν και τη πει: εγώ σου είδα 200 χιλιάρικα, ο Ρόουζ μπορεί να πει: εγώ δεν θέλω να πάω, κύριε παιδιά όμως. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Όταν ο παίκτης έχει εκπεμβρασμένη, ας πούμε, θέληση. Και στο τέλος, άμα το πάει κόντρα στην κόντρα ο Ρόουζ, το συμβόλαιό του λύγει το επόμενο καλοκαίρι. Το Γενάρη μπορεί και να. Και θα συμφωνεί στο Γενάρη. Αυτό, ναι. Έτσι θα πάει στο τέλος. Άρα, τι θα κάνει στο τέλος η Λοριάν, πήγαινε στον Άρη να πάρω και ένα πρόσωπο μεταπόληση. Απ' την αρχή φαινόταν ότι τα χρονικά μας περιθώρια είναι δύσκολα και αυτό φαίνεται τώρα. Ή και στις προτεραιότητες που έχουμε, που σίγουρα θα είναι πιο καλή. Ενδεχομένως πολύ καλοί παίκτες και αυτοί βλέπεις, περιμένουμε να τι θα πει η ομάδα τους, πότε θα αποδεσμευτούν. Δεν θα σου κάνει κανένας καν χατήρι. Ναι. Και είναι λίγο κρίμα, ας πούμε, γιατί κάναμε τα καλά στο 2, στο 8 και στο 9. Εντάξει, να έρθει και ο στόπερ, ας πούμε. Επίσης έχω ένα θέμα με τον Μπάσα και όλα αυτά που λέμε. Παιδιά, στο 6 δεν έχουμε άλλον παίκτη. Είναι λίγο υποπτό. Δηλαδή, ο Σιώπης που είναι. Σιώπης που είναι. Αυτό λέω με το Σιώπη, θα μείνουμε. Όχι, θα πάρει άλλον. Άμα φύγει ο Μπάσα. Σύντοτε είναι και ελαφρώς χτυπημένος. Πάει ο Σιώπης να πατήσει 10 Ιουλίου το πόδι του και πει: έχω ενόχληση. Δηλαδή. Εντάξει. Θα είναι έτοιμος για τα ευρωπαϊκά. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσα με αυτό το Μπουσούλαζιτς λίγο να τον δούμε πιο κοντά. Πήγε αλλού αφού όμως. Ήταν καλό της 25. Πολύ αργός. Ήταν και 6 και 8. Καλό ήταν. Ήταν σταθερός. Ναι. Προφανώς όμως άμα σκεφτείς να πεις στον Μπάσα να φύγει, θα έχεις εναλλακτική. Δεν θα του πεις να φύγει χωρίς να έχεις εναλλακτική. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει και ένα αλλιώς δεν θα του πεις να φύγει. Ξέρεις τι λείπει για μένα από εκείνη τη θέση? Ένας ποδοσφαιριστής ψηλός. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί έχεις μαζέψει αρκετούς έτσι. Ναι, αλλά στο οχτάρι πια είμαστε ψιλοκαλυμμένοι. Αν πάρεις ψηλό για οχτάρι, πώς θα πάρεις. Ψηλό για εξάρι, εγώ σου λέω. Ψηλό για εξάρι. Έξαρο οχτάρι ενδεχομένως. Ναι, ένα δηλαδή πάνω από ένα 80 για να έχεις και λίγο τον αέρα όποτε χρειαστεί. Τους έχω εμπιστοσύνη όλους αυτούς. Το θέμα είναι οι ίδιοι νιώθουν ότι είναι στα βήματα που θα ονειρεύονται ή νιώθουν ότι πέφτουν έξω τώρα. Δηλαδή αυτό είναι το μόνο. Δεν νομίζω ότι πέφτουν έξω. Αυτό, αν αυτοί ξέρουν τι κάνουν, μας φτάνει και μας περισσεύει που λέει. Ναι. Και ας έρθει και μία Ιουλίου παίκτης που να έρθει. Παραδίδει τη μίκρα του ο Παπαδόπουλος. Οπα. Τελείωσαν τα μάρμαρα. Ή πέσαν τα μάρμαρα στο κεφάλι. Ένα από τα δύο εκείνα. Αυτός πια παρά ήταν άστον αυτό. Πάμε, καρύπηδη! Γιατί δεν παίρνει. Μα πήγε. Το φοβερό είναι ότι πήρε την αδερφούλα του και πήγανε.
που δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Ήξερε από την αρχή ότι πήγε δεν και είδε. Τίποτα. Αυτή όμως πρόσεξε λίγο. Αυτή είναι η διαφορά του να έχεις ιδιοκτήτη με το να είσαι όπως ήσουν στη ΓΑΜΑ Εθνική πριν τον Καρυπίδη. Δηλαδή τη χρονιά την πρώτη. Με Γαλανό, Καλαϊτζίδη κτλ. Ο Ηρακλής λοιπόν δεν είχε ιδιοκτήτη. Του ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει και λεφτά ο Παπαδόπουλος εδώ μεταξύ παιδιά. Έβαλε λεφτά. Αλλά ήταν συγκεκριμένο δυνατοτήτων. Δεν μπορούσε να αντέξει τον Άρη. Πάντως είναι κρίμα, δηλαδή εγώ δεν τον θέλω τον Μπέο του χρόνου έτσι όπως έρχεται. Πρώτον γιατί είναι ένα παράρτημα ακόμα, ξεκάθαρα. Και απλά αλλάζει πλευρές μερικές φορές, να ξέρεις. Τόσο ακαριέα. Ναι. Ο μόνος είναι. Γιατί ο Όφη δεν άλλαξε. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα ο Βόλος σε αυτή τη φάση. Δηλαδή μια τίποτα. Κάτσε να δούμε, θα είναι Βόλος, θα είναι Απόλλων Βόλου, Απόλλων Σμύρνη στο Βόλο. Καραϊσκάκι στο. Το Μαντσίνι μας τον έδινε στο Σάββατο πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Τι μας λένε και εκατομμύρια για τις εκατομμύρια που μας κάνουν. Ένα-δύο εκατομμύρια προς στη Γαλλία δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Τώρα τι κολλάει για δεν έρχεται. Δηλαδή τι. Δεν τους αρέσει κάτι που τους λένε. Προφανώς και αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους. Θέλω να δω από πού μπορούν να πάρουν λεφτά. Αν μπορούν να πάρουν λεφτά. Αν πάμε να τους πάρουμε και τους δύο, μπορεί να σημαίνει ότι ο Μαντσίνι θα μπορεί να παίζει 8. Όχι, ο Μαντσίνι είναι για τα άκρα. Δεν είναι για το 8. Μπορεί να σημαίνει ότι ο Ντιγκινί προορίζεται για δεύτερο σφόρ. Όχι. Πριν είπα κάτι για τον Γκάμα, το άκουσε. Το άκουσα. Εγώ τον Γκάμα δεν τον υπολογίζω. Τον θεωρώ μπόνους αν έρθει. Δώρο το αυτό. Ναι. Έτσι τον βλέπω, δεν τον βλέπω κάτι παραπάνω. Εντάξει, οι μέρες τρέχουν όπως βλέπετε. Δεν υπάρχει. Για yeah, μην το γελάτε, αύριο ξεκινάει η χρονιά. Πριν το καταλάβουμε, σε 10 μέρες είναι στην Ολλανδία η ομάδα. Η ομάδα σε 15 μέρες παίζει μάτς. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο. Και καλά κάνει γιατί δεν πολύ. Γιατί ξεκινάς νωρίς. Γιατί άμα δεν είσαι στην Ευρώπη, δεν ξεκινούσε τόσο νωρίς. Θα πήγαινε αρχή Ιουλίου την έναρξη προετοιμασία. Εντάξει. Να σου πω κάτι ωραίο, μια χαρά να έχουμε να ασχολιόμαστε. Όχι, φυσικά είναι ωραίο, αρκεί να τους, να τους βγει ο προγραμματισμός όπως ονειρεύεται. Μακάρι, μακάρι. Εντάξει. Θα φανεί, θα περιμένουμε να δούμε τα πρώτα φιλικά, να δούμε τι. Εκεί πάντα βλέπεις ένα πρώτο δείγμα. Στα πρώτα φιλικά τώρα θα έχει πολλούς. Θα είναι περσινή ομάδα, όπως είναι τον Ντουάρτε. Δεν μπορεί να είναι κάτι παραπάνω. Μπορεί να είναι και παραπάνω, κάτσε. Yeah. Μπορεί να είναι και ο Σούντερ εκείνες τις μέρες πάνω στο. Μακάρι. Μακάρι είναι και ο Ντέγκη να πει κάτι που πληρώθηκε η ΑΕΚ. Ναι. Ωραία, να δούμε και την κλήρωση αύριο. Να δούμε το καλό. Έτσι. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε και αύριο. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε και εμείς, φίλε. Θα είσαι εδώ. Νοητά. Νοητά. Θα βγω τηλέφωνο να μιλήσω. Να σχολιάσω. Πρέπει να με έχεις δίπλα σου, δηλαδή. Να μιλάω στο τηλέφωνο, δεν μπορώ να σχολιάσω. Μα ακούει ο λαός. Θα το σκεφτώ. Εντάξει, άμα θες, βγάλε. Άμα θες, με βγάζει. Βγάλε κάποιον άλλο. Τι άλλο έχεις εδώ να μας προσφέρεις. Πολλά. Εγκρίθηκε από το γεμί. Το είπαμε. Να το ξαναπούμε. Για να το καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί πληρώθηκε το προηγούμενο 700 ράκι. Καταβλήθηκε μάλλον το συγκεκριμένο ποσό. Και τώρα πάμε για άλλο ένα εκατομμύριο. Ευρουλάκια. Τα οποία είναι αρκετά σημαντικά χρηματάκια. Δεν νομίζεις κύριε Παπαδόπουλε? Δεν είναι. Φυσικά και είναι. Φτάσαμε στα 3 εκατομμυριάκια λοιπόν. 2.900 για την ακρίβεια. Και συνεχίζουμε. Άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, επόμενος. Χαίρετε. Ναι, εγώ παιδιά. Εσύ. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση. Να τα βάλουμε. Κλείσε λίγο πριν βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Κλείσε το ραδιόφωνο σου ή τέλος πάντων αυτό που ακούγεται από πίσω σου. Μήπως είναι έξω ο άνθρωπος. Πού είσαι? Έξω. Όχι, είναι, φυσικά είναι έξω. Είναι έξω. Ναι, αλλά ακούγεται, ένα κάτι που είναι πολύ άσχημα στο σπίτι. Ή μιλά λίγο πιο δυνατά. Ή βγάλω το hands free. Δεν γίνεται. Τώρα είμαι καλύτερα. Πολύ τώρα καλύτερα. Είσαι καλύτερα. Ναι, κάτι έκανες. Ωραία. Λοιπόν, ο Μαντσίνι, γιατί δεν παίζει ο Χτάρι? Εγώ σου λέω για πού προορίζεται. Εγώ δεν ξέρω από αυτό. Άσχετο τώρα. Πού το ξέρεις εσύ, που προορίζεται? Προορίζεται για τα άκρα. Δεν το ξέρεις. Δεν είσαι ούτε τεχνικός διευθυντής, ούτε προπονητής. Okay. Είναι, αλλά μπορεί να μιλάει. Ο άνθρωπος είναι για την πρώτη τριάδα του 4-3-3. Εντάξει. Πρώτη τριάδα. Το έχω γράψει ότι μπορεί να είναι. Το έχεις γράψει. Ακόμη και στη θέση του Σιώπη. Συγγνώμη, πού γράφεις? Συγγνώμη, πού το έγραψες? Πρόσεξε με. Δεν έχει σημασία που το έγραψες. Πώς θα το διαβάσουμε αν όντως το έγραψες? Μα πουλάκι μου, τώρα εμένα. Πουλάκι μου. Α, είσαι να ακούω. Εμένα αρέσει. Στην πρώτη τριάδα. Όχι, ο Παντελίδης. Στην πρώτη τριάδα. Στην πρώτη τριάδα, τι εννοείς πρώτη τριάδα, για να μην εμείς που δεν ξέρουμε. Πρώτη τριάδα και όχι τα extreme σε 4-3-3. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη τριάδα. Μαζί με τον Ντουάρτε.
Ναι. Μαζί με τον Ντουάρτε, μαζί με έναν άλλον αριστερά μπορεί να παίξει. Φυσικά πρέπει να είναι και Σκόπιτρο, παιδιά, εντάξει. Θέμα, θέλω όταν λες πρώτη τριάδα, πού δηλαδή? Ναι. Χαφ, αμυντικό χαφ. Μετά τα στόπερ. Οι πρώτοι τρεις. Τέσσερα, τρία, τρία. Χαφ, τρία, ναι. Ωραία. Οι πρώτοι τρεις. Μπορεί να είναι ο Ντουάρτε, μπορεί να είναι ο αυτός εδώ ο Μαντσίνη, μπορεί να είναι και ακόμη ένας. Και μπροστά ποιοι θα είναι οι άλλοι τρεις? Μπροστά θα είναι τα εξτρέμ. Ποιοι δηλαδή? Εξτρέμ και ένα σέντερφορ. Ποιοι δηλαδή? Εξτρέμ, ένας ο Λάρσον, ο σέντερφορ ο Ιτέγε και δεξιά ο Γκάμα. Μισό λεπτό, γιατί το 3-3-3 που λέμε, έτσι, για να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Άρα εσύ μου λες ότι θα έχουμε Σούντγκρεν, Κόρχουτ, Βέλεφ και το στόπερ που θα έρθει το καινούριο. Βασικού, σωστά. Μπράβο, πάρα πολύ. Ναι. Προχωράμε. Ένα εξάρι. Προχωράμε. Εξάρι, βάλτε το Σιώπη. Πες ότι είναι ο Σιώπη. Ωραία. Δεξιά, και μπροστά, το δεξιά και αριστερά που λες. Μισό λεπτό. Το δεξιά και αριστερά που λες. Δεν είναι ακριβώς δεξιά και αριστερά. Ναι, είναι δεξιά του Σιώπη. Ωραία, περίμενε. Α, περίμενε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Στο χώρο του κέντρου λοιπόν θα είναι μόνο το Σιώπη. Όχι πουλάκι μου, θα είναι οι τρεις αυτοί μαζί. Άρα μου λες ότι δεν θα κόβει κανένας. Θα είναι ένας ο Κόφτης, ένας μόνο ο Κόφτης ο Σιώπης και οι δύο προτιμένοι. Θα παίζουμε με έναν κοντό, με έναν κοντό Κόφτη και πέντε επιθετικογενείς παίκτες. Πέντε γκολ θα τρώμε σε κάθε μάτς. Ο Μαντσίνη, Χρήσανθε, δεν έχει παίξει εκτός από τη Γαλλία στην μπροστά σαν έξτρεμ καθαρό. 22 χρονών είναι ρε παιδιά. Πού δεν έχει παίξει στην Αργεντινή. Στη Νιούελς έπαιζε πρώτη τριάδα. Έπαιζε δηλαδή στους πρώτους τρεις. Ωραία, στη Γαλλία τι έπαιζε? Πρώτος τρεις. Στη Γαλλία έπαιζε δεξιά. Λέει, ωραία. Εμείς πάντως τον παίρνουμε για να παίξει δεξιά. Ναι. Αντιματέω τον παίρνουμε. Μπορεί να παίξει. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να παίξει ακόμη και δίπλα στην Τουάρτε. Ως τρίτο χάφ. Καλά, το μπορεί είναι για πολλούς παίκτες. Και ο Βέλεθ μπορεί να παίξει αμυντικό χάφ, αλλά δεν θα παίξει αμυντικό χάφ. Ο Ντουάρτε μπορεί να παίξει μέχρι και αριστερό μπακ. Εσύ τον παίρνει για το 8. Έχει διαφορά. Εγώ σου λέω για πού παίρνει ο Άρης το Μαντσίνη. Μην μου λες τώρα για το 8. Ακόμη και ως δεύτερο οχτάρι που παίζει ο Μαντσίνη. Ναι, εγώ σου λέω όμως ότι για αλλού τον παίρνεις. Αλλά όταν η ομάδα κάνει ένα προγραμματισμό, λέει αυτό τον ποδοσφαιριστή, τον παίρνω να παίζει πίσω από το φορ. Μπορεί να παίξει και δεξιά αν χρειαστεί, μπορεί να παίξει αριστερά, αλλά εγώ τον παίρνω να παίξει πίσω από το φορ. Τον Μαντσίνη λοιπόν τον παίρνει για να παίξει στη θέση του Ματέο. Δεν το ξέρεις αυτό, έχει την κοινή εξτρέμ. Πώς δεν το ξέρω, αφού έχουμε ερωτήσει τους ανθρώπους της ομάδας που το παίρνουν. Φίλε, άκουμε, άκουμε. Στη δύο παίρνεις διαρκείας. Φυσικά. Ωραίος, είσαι πολύ ωραίος. Ήμουν σίγουρος. Δεν έχανε ποτέ αυτό. Ωραίος. Ακόμα λίγο τώρα στα σοβαρά. Έλα. Τόνσο. Ναι. Τόνσο ως εξτρέμ. Παίζει δηλαδή στο 4-3-3 προθυμένο αριστερά. Πίσω από το φορ παίζει ο Τόνσο. Στον Άρη του Παντελίδη. Ναι, 4-3-3 δεν υπάρχει πίσω το φορ. Σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, έχεις εξτρέμ την κοινή. Ναι. Τόνσο. Ναι. Μαρτίνες. Ναι. Λάρσον. Πώς είναι ρε φίλε. Τέσσερις. Και πάλι για πέμπτο, είσαι κουκουρούκου. Γιατί? Ποιος τα λέει αυτά, ποιος τα λέει ότι ο Μαντσίνη δεν και καλά θα παίξει εξτρέμ. Ποιος είπε ότι ο Τόνσο δεν θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει την πρώτη τριάδα και θα παίξει ο Μαντσίνη μπροστά? Ο Τόνσο έχει παίξει την Νιούλς μπροστά στην πρώτη τριάδα μαζί με το Center 4. Να σου το πω και αυτό. Ναι. Εκτός αυτού μπορεί να παίξει και ως οχτάρι, έχει παίξει με τον Μπαλιόνι. Και ποιος είπε θα παίζουν όλοι αυτοί βασικοί? Πόσο οχτάρι θα έχουν, φίλε Πέκτη? Ναι, φυσικά. Άρα θέλει ένα εξάρι το οποίο θα έχει κορμί. Το που είπαμε πριν. Ένα εξάρι που θα έχει κορμί, θα είναι κάτι λίγο πιο κοντός από τον από το μαύρο το Γάλλο που είχαμε. Το Φατί. Το Λελέκι, το Φατί. Να είναι λίγο πιο γυροδεμένο, κάτι σαν το Μανσόν, πώς το λένε, του Ατρομήτου και λίγο πιο ψηλό. Αυτόν πάνε πάρε. Αυτόν θέλω. Ένα τέτοιο έχει ρε Κωνσταντή. Έχει. Τον αυτή θέλω βασικά πριν 10 χρόνια. Ένα τέτοιο. Αλλά όχι, με το εκτός γηπέδου. Μόνο το εντός γηπέδου. Τον είδα και στα εγγένεια του εμπόσμου ήμουν παρόνιμο, ήμασταν αγκαλιά. Χαζεμένος. Τον είδα και 6 ώρα το πρωί να το παίρνω. Ακούσα 6 ώρα το παίρνω το κόλλο. Τι κάνεις εδώ ρε. Μόλις είχε ανοίξει το παίρνω. Μου λέει ότι είμαστε vacation, φίλε. Τι ναι. Δικαιώσεις ότι λέω τώρα, 7 η ώρα να ψημερώνει. Άμα σου πω εγώ ιστορίες με τον αυτή, τι δικαιολογίες έλεγε. Μόλις τον είχαμε πάρει. Απίστευτο. Λοιπόν, εκπαίδευση σημερινή, αλλά με τέλος. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Σε περιμένω εγώ και αύριο. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Να αναλύσουμε πάλι τον αυριανό αντίπαλο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Άντε, καλησπέρα. Ωραίος όμως, μ' άρεσε. Να σου πω κάτι, οκ. Επιμένεις ένα άποψή του, μ' άρεσε. Το σέβομαι.
Αφού το πιάσες, ήταν στη 2. Ήμουν δηλαδή στη 2 παιδιά. Το ξέρεις εσύ τώρα. Πάρα από το βγάλε κοινών. Τελειώσαμε. Ωραίος. Αχ, εσύ στη 2. Αχ, εσύ στη 2. Ωραία, τώρα θα και τα παιδιά θα μαθαίνουν σχολείο. Εκεί πέρα οι 2 είναι πραγματικά. Μια φορά θέλω να πάω. Όχι, έχω πάει μια φορά στη 2. Άρεσε Παναθηναϊκό 1-2. Εγώ στη 2, φίλε, πήγα στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι με προβολή στο Βικελίδης. Ποιο ήτανε? Ήμουν θύρα 2. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μαρτυρά στην ηλικία σου. Πάμε παρακάτω. Ποιο ήταν? Γιατί με την ηλικία μου την έχω πει. Όλοι ξέρουν ότι είμαι γεννημένο στα 7. 7-7-77. Όλοι ξέρουν ότι είμαι 30 χρόνων. Για πες, ναι. Ποιο είναι το? Ποιο είναι το πρώτο μάτσο με προβολή? Ποιο είναι το πρώτο μάτσο με προβολή? Στη 2. Ποιο είναι? Άρης Χαπόελ Μπερσεβά. Άρης Χαπόελ Μπερσεβά, μάλιστα. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Πόσο έλειξε το μάτσο Ισραήλ? 1-1-1-2. 1-2. Ποιο έβαλε τα γκολ? Το ένα το έβαλε ο Μπουγιουκλή. Μπράβο. Το άλλο δεν θυμάμαι. Ο Μιλόγεβιτς. Ο Μιλόγεβιτς, μάλιστα. Όχι ο Βλάνταν. Άλλος. Όχι ο Βλάνταν. Που κρατάει το Γεύτοβιτς. Καλά, θα το κρατήσει. Έχω πάει στη 2, φίλε. Άρα δεν είμαι με δημοσιογραφική τέτοια. Δεν δουλεύεις. Μπορεί να δούλευα, αλλά να μην έχω άρει ακόμα. Να μην ήμουν ρεπόρτερ. Α, να μας μιλήσει μια μέρα. Μήπως είναι πιο πριν. Από πού ξεκίνησες? Μήπως είναι πιο νωρίς. 94-95. Άρης Χαποέλ. Με Ιβάν Σίλβα Σάντος, ρε φίλε. Έχω ξεχάσει τώρα και πόσα χρόνια. Μπορεί να είναι και 94-95 αυτό που λέω. 94-95 πρέπει. 94, όχι, όχι, δεν παίρνει. 94-95. Άρης Χαποέλ Μπερσεβά 3-1. Είδες. Είδες, το θυμήθηκα. Άρα δεν δούλευες ακόμα. Όχι. Μάλιστα. Είμαι 19 χρονών. Μάλιστα. 94-95. Είναι για να βάλεις και τα γκολ. Αφού σου είπα, είναι το πρώτο μάτς και το είδα στη 2. Να το. Η 2 μόλις ξεκίνησε. Μα είπες εδώ, θύρα 3 και τα λοιπά. Ενώ Κατοβίτσε ήμουν στην 3. Και τα πέναλτι τα εκτέλεσαν στην άλλη πλευρά. Ο Κοφίδης το έχασε. Δεν είχε καρεκλάκια τότε. Όχι. Ο Κοφίδης το έχασε το ένα το πέναλτι και το άλλο ο Ιβάν. Να του ο Μιλόγεβιτς. Όχι, αυτό είναι ο Λόντ. Ποιο ήταν αυτό? Λεκμπέλο. Και η κάμερα πολύ χαμηλά. Ιβάν Σίλβα Σάντος. Μανώλης Μητσόπουλος. Έλα, κάνε περιγραφή. Έλα. Ιβάν. Ο Ιβάν θα κατέβει από το χώρο του και θα περάσει. Ναι. Ο Ιβάν. Καλώς. Πολύ ωραία ο Βραζιλιάνος. Θα φύγει, θα περάσει την μπάλα δεξιά σε ένα σημείο που βρίσκεται. Ο δεν θυμάμαι. Σέντρα. Δεν πέρασε. Κακή. Ποτέ. Κακή. Ποιο είναι αυτό? Τσανακάκη. Δεν είναι ο Τσανακάκη. Αυτό είναι ο Λεκμπέλο τώρα που μαρκάρει. Ναι. Αυτό που μπορεί να είναι. Ποιο είχαμε δεξιμπακ τότε? Δεν θυμάμαι. Θα βρω και την 11 και μετά θα κλείσουμε. Περίμενε. Εντάξει, βρίσκεται και την 11. Ναι. Τώρα δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και μπορεί να πω καμιά μπουρδα, γι' αυτό δεν το διακινδυνεύω. Ναι. Έχω στο μυαλό μου κάποιον. Και πρώτα έβγαλε το βίντεο του Λαμπαουτάκη, έτσι να τα πούμε. Φυσικά, πάντα αυτό γίνεται. Ναι, λοιπόν. Ο Ιβάν και ο Κοφίδης που έκανε την αλλαγή. Εδώ αυτό είναι το. Με την Κατοβίτση είναι το μάτς που έβαλε τον Γκουέντα. Εδώ παίζει και. Πώς τον λέγανε αυτόν τον Ολυμπιακό? Άρης, ναι. Καρκαμάνης, Μπουγιουκλής, ναι. Κοφίδης, Μητσόπουλος. Σε 77 μπήκε ο Σαββίδης. Αυτός που κανένας πρέπει να ήταν ο Χρυσοστομίδης, φίλε. Στρατιλάτης, Λεκμπέλο, Ιβάν, Μιλόγεβιτς, Κολτσίδας, Σαπουτζής, Σαμόλης. Μαυρογεννίδης, φίλε. Στο δεύτερο αγώνα οι δεκάδες ήταν. Χρυσοστομίδης στο δεύτερο μάτς. Οι δεκάδες, ναι. Καρκαμάνης, Μπουγιουκλής, Χρυσοστομίδης, Κωνσταντινίδης, Στρατιλάτης, Λεκμπέλο, Ιβάν, Κοφίδης. Κωνσταντινίδης είναι αυτός που είναι στις ακαδημίες. Ήταν. Κολτσίδας, Σαπουτζής και Μιλόγεβιτς. Χαρακτηριστικό λέει το Λαμπαουτάρης ότι κατά την επιστροφή του Άρη από το Ισραήλ, την κυτρινόμενη αποστολή πήραν πολύ φίλοι της ομάδας Αεροδρόμου Μακεδονία προκειμένου να πανηγυρίσουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή την πρόκριση. Ναι, γιατί τότε ήταν λίγο δύσκολο να πας. Ποιον είχαν προπονητή τότε? Πότε, ρε? Το Φυρό. Τα Φυρό είχαμε. Άρης Φυρός, Ευρώπη Ενδοδαχός. Έχουν υποθεί αυτά. Και πρόλογο Μητρός. Ωραία, λοιπόν. Σαμόλης. Βεβαίως, νοστάλγησε ο Χρήστος. Ο Σαββίδης είναι ο παίκτης που σου λέγα. Σαββίδης. Αριστοτέλης. Που μπήκε αλλαγή. Γι' αυτό το θυμάται. Αυτά. Ακολουθεί ώρα για πλέον με τον Γιώργο Μαντζιούκη. Back to the future. Back to the future εδώ πέρα. Αύριο θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης του Europa League. Με αφήξη ντέγε και ό,τι άλλο υπάρχει. Μέχρι τότε να είστε καλά.